σας! Καλημέρα! Καλό Σαββατοκύριακο! Μία εκπομπή πάλι γεμάτη, μαγκαζίνο live. Θα περάσουμε το Σαββατοκύριακό μας μαζί. Τι έχει γίνει, έχουμε μείνει καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Όχι, να είναι κι άλλο, Να κάνουμε κανένα μπάνιο ακόμα, προλαβαίνουμε. Να κάνουμε κανένα μπάνιο, για τους πιο τολμηρούς. Για τους πιο τολμηρούς. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα για σας σήμερα. Και έχουμε και διάφορα πράγματα εδώ που είναι σχετικά με τα θέματά μας. Όπως, ας πούμε, αυτή εδώ η τρισδιάστατη τούρτα με ένα άρμα επάνω. Τι θα γίνει με αυτή την παρέλαση? Θα γίνει με χορηγό? Θα γίνει? Δεν ξέρω, θα δούμε, θα το συζητήσουμε. Εσείς που μας βλέπετε από την Κρήτη, κουνηθήκατε αρκετά το τελευταίο Σαββατοκύριακο, γι' αυτό και σήμερα επιλέξαμε να ασχοληθούμε λίγο με τις σεισμικές δονήσεις, με τους σεισμούς που έχουμε τελευταία στη χώρα μας, που έχουμε ανησυχήσει όλοι μας και θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάκη Χουλιάρα για να μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει και θα δούμε και τι μέτρα ασφαλείας και πρόληψης πρέπει να πάρουμε όλοι μας. Πήγαμε στην Νίκαια και επισκεφθήκαμε τις οικογένειες που ζούνε από το 99 σε κοντέινερ, πάνε 14 χρόνια τώρα και θυμούνται κάθε μέρα το σεισμό του 99 της Πάρνηθας. Θα το δούμε αυτό και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί εκεί εμπλέκεται και η πολιτεία, η ύπαρξη ή μη ύπαρξη αυτής. Τι έγινε, παιδιά, στα πρωινάδικα? Βάλαν το ίδιο σακάκι? Το βάλανε και το σακάκι και το φόρεμα. Μόνο? Το φόρεμα, το λευκό φορέθηκε πολύ έντονα. Λοιπόν, γενικά είχαμε πρεμιέρες αυτή την εβδομάδα στα πρωινάδικα, στις πρωινές εκπομπές. Είδαμε και τον Πέτρο Κωστόπουλο, θα τα πούμε τώρα εδώ στη συνέχεια. Να σας πω ότι εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Σήμερα έχουμε πολύ ωραίο δώρο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Έχουμε ένα τάμπλετ της εταιρείας Vivaco και έχει και ωραίο χρώμα. Δώστε μου και εμένα κάτι. Πού είναι το τάμπλετ αυτό το ροζ το ωραίο? Κάπου το είδα εδώ. Να. Έλα, Τζέννη μου, Τζέννη, τι θα κάνουμε χωρίς εσένα? Να το. Λοιπόν. Εγώ το γυρνάω ανάποδα. Τώρα, αυτοί που ξέρουν από τεχνικά θα μου πούνε καλά. Το πίσω μέρος δείχνεις. Ναι, το πίσω. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ τάμπλετ από την εταιρεία Vivaco. Θα γίνει δικό σας αν πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, που είναι το 211-55-55-50, για να παίξουμε το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Και να σας θυμίσω ότι τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Δηλαδή, εσείς παίρνετε τηλέφωνο τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή για να παίξουμε εδώ μαζί το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Παίρνετε τηλέφωνο ή στέλνετε και email στο email της εκπομπής που είναι magazinolife.gmail.com. Και ασφαλώς να σας θυμίσουμε και τα Facebook και το Twitter μας που είναι magazinolife. Μία λεξούλα. Πολύ ωραία, γιατί είδες και τα μηνυματάκια που πήραμε για το πρώτο Σαββατοκύριακο. Έτσι να μας δίνει και θετική ενέργεια ο κόσμος, ανεβαίνει και η διάθεσή μας. Έτσι, και να μιλάμε και άμεσα μαζί τους. Ό,τι θέλουν να μας το ζητάνε και να μας. Ακριβώς. Μπορούμε να τους λύσουμε οποιαδήποτε απορία που έχουν. Θα παρελάσουν τα παιδιά μας. Τι θα γίνει? Λοιπόν, τα παιδιά θα παρελάσουν. Αλλά δεν θα παρελάσουν μόνο τα παιδιά. Θα βγουν και θα τα τάγκ στους δρόμους. Γιατί αυτές τις μέρες... Ακριβώς. Θα βγει το τάγκ, δεν θα βγει, τι γίνεται? Με χορηγό όμως. Με χορηγό, διότι τα είχαμε όλα. Και όπως είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος, ο υπουργός, είπε λοιπόν ότι αφού είναι να γίνει με τα δόξης και τιμής. Βεβαίως. Βρέθηκε ο χορηγός. Το πετρέλαιο κοστίζει 35.000 ευρώ για τον αριθμό των... Των τάγκ που θα βρουν ακριβώς των αρμάτων. 35.000. Ναι, για να παρελάσουν. Και βρήκαν αρμά γι' αυτό. Και φυσικά. Έχω βέβαια, παιδιά, βέβαια. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, διαφωνώ. Και εγώ. Γιατί ο χορηγός δεν δίνει τα 35.000 σε συντάξεις και που κόσμο δεν έχει δίνει? Δηλαδή δεν θα είχατε πρόβλημα να μην δούμε τα άρματα φέτος? Σε μια Ελλάδα που έχουν πεθάνει όλα, που ο κόσμος δεν έχει να φάει. Οι συντάξεις πέφτουν. Πόσο τον νοιάζει τώρα να δει το τάξη, να δει απλά το στρατιώτη να παρελάσει? Ναι, αλλά είναι και κάποιοι άλλοι που διαφωνούν. Σου λέει είναι παρέλαση. Είναι δύο φορές το χρόνο. Το πατριωτικό φρόνημα πρέπει να ενισχύεται αυτές τις μέρες. Παιδιά, εντάξει, παιδιά, εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε, τα τάγκ είναι τώρα. Δηλαδή, αν βγουν τα τάγκ, θα είναι ολοκληρωμένοι. Και αεροσκάφη είναι δίκαιο ότι εμείς θα είχαμε πολλές προτάσεις που θα μπορούσαν να πάνε τα χρήματα αυτά. Βέβαια. Φυσικά. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Δηλαδή, στις μέρες μας,
τώρα και να ψάχνει και να βρει και χορηγό. Και... Καλά, αυτό δεν υπήρχε. Που πάλι καλά βρέθηκε ο χορηγό. Ένα μονάχα επιχειρηματία. Άλλο θα δούμε. Εντάξει, είναι όπω το βλέπω καθένα. Πάντω ο Υπουργό Άμυνα έκανε και μια πρόταση. Και συγγνώμη που σα διακόπτω. Είπε ότι αντί για δύο παρελάσει να κάνουμε μία. Γιατί αν θέλουμε λέει, να κάνουμε πραγματική οικονομία, αυτό πρέπει να κάνουμε. Μία παρέλαση. Και να γίνεται εναλλακτικά. Εναλλάξει, συγγνώμη, μία στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη. Να του πει του Υπουργού να σταματήσει να μα λέει τέτοια και να δώσει λεφτά στον κόσμο και να τα αφήσει όλα αυτά. Θέλει μία παρέλαση ή δύο. Ή την κάνει ή δεν την κάνει. Ή δίνει στον κόσμο τα λεφτά που έχει δουλέψει. Αν την κάνουμε, θα την κάνουμε σωστά, δεν την κάνουμε εμεί. Εντάξει, να σα πω κάτι. Και οι μαθητέ να βγουν στον δρόμο δεν είναι μιζέρια. Λοιπόν, κάτσε να ηρεμήσω τα πνεύματά σας. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ο χορηγός κλείστηκε. Θα πληρωθεί το τίμημα, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνει, θα δούμε το άρμα. Θα δούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Ελλάδα 2013. Πάντως είδαμε ονόματα να παρελάσουν αυτή την εβδομάδα. Από τη λίστα τους ΔΟΕ και είδαμε και ένα όνομα. Έλα, Στέφανε, παίξε ένα από τα αγαπημένα τα τραγουδάκια. Βέβαια. Quiz. Για να ακούσουμε. Κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε, φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε, να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Αχ, κορίτσι μου, δικά σου της ψυχής μου τα φανέρωτα, τα έκρυψα σε βράδια ξημέρωτα, κανένας μην τα δει, μόνο εσύ. Το κανένας μην τα δει. Το διάλεξες επειδή δεν το τραγουδάκι αυτό. Τα φανέρωτα, τα φανερά, τα κρυμμένα. Συγκεκριμένο κάποιο. Είναι καλό παιδί, παίζουμε αυτό μόνο. Είναι πολύ καλό. Είναι καλό παιδί. Είναι ακόμα και σήμερα. Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει. Είναι καλό παιδί, αλλά παρέλασε από τη λίστα του ΣΔΟΕ. Τώρα, είναι αλήθεια αυτό. Ο Γιάννης Πλούταρχος έκρυψε από τις φορολογικές του δηλώσεις κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν, ναι, πραγματικά αναφέρουν ότι ο Πλούταρχος απέκρυψε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. 2,8 είναι κιόλας. Ναι, 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό προέκυψε από τα στοιχεία που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ήδη ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί έχει βγει και μια... έχει κάνει δηλώσεις και η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου. Ακριβώς. Αλλά έχουμε και μια ανακοίνωση εμείς από τον δικηγόρο του. Όλα αυτά έγιναν όταν η σύζυγός του, η Μαρία, είπε ότι αυτή η είδηση δεν αφορά στην οικογένειά της. Και ότι όλοι οι λογαριασμοί που είχαν με το ΣΔΟΕ έκλεισαν τον Σεπτέμβρη, όταν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στα οικονομικά της οικογένειας. Αλλά δεν είπε ότι δεν υφίσταται το θέμα καθόλου, απλά ότι έκλεισε ότι έχει διευκρινιστεί κατά κάποιο τρόπο, ότι έχει γίνει μια ρύθμιση, δεν ξέρω. Ακριβώς. Ναι. Λέει ότι έκλεισε υπόθεση το Σεπτέμβριο, οπότε αυτή η είδηση που βγήκε τώρα δεν αφορά τον Γιάννη Πλούταρχο. Ο Γιάννης Πλούταρχος από την άλλη... Κάτσε. Τι εννοεί ότι αφορά άλλο καλλιτέχνη? Προφανώς. Μα ήταν συγκεκριμένο το όνομα που ήταν στη προφανώς. Λίστα. Μα αυτό ακριβώς, μα γι' αυτό ακριβώς ο Γιάννης Πλούταρχος, μέσω του δικηγόρου του, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αφήνει και λέει ότι θα προχωρήσει και νομικά κατά εκείνων που χρησιμοποίησαν το όνομά του. Mm-hmm. Έχω την ανακοίνωση να σας τη διαβάσω. Ωραία, για να δούμε τι λέει ο δικηγόρος του. Πάντως, ξέρεις τι, όταν βγαίνει κάτι από επίσημα στοιχεία του ΣΔΟΕ, είναι τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει το ΣΔΟΕ. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, ασφαλώς και θα ακουστεί το όνομά του, όπως έχει ακουστεί και για άλλους. Και για άλλους. Είναι ένας πλαστικός χειρουργός, ναι. Είναι ένας μεγαλοδικηγόρος, είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία που σύτησης στον χώρο της εστίασης. Ναι. Μάλλον στον χώρο της εστίασης δραστηριοποιείται, συγγνώμη, η εταιρεία. Και είναι και ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει έσοδα σχεδόν 200.000 ευρώ. Δημόσιος υπάλληλος. Πού είναι αυτός το βρούμε. Δεν κάνουμε παρέμβαση. Να βάλει και ένα βουλευτικό. Η λίστα έναν περιλαμβάνει. Ένας μεγαλοδικηγόρος, ένας δημόσιος. Ένας και ένας. Έχει από όλους αυτή η λίστα. Για να δούμε όμως τι μας λέει τώρα ο δικηγόρος. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του δικηγόρου του. Μάλιστα. Λοιπόν, γράφει η ανακοίνωση. Αγάπη μου, κατέβασε λίγο να σε βλέπουμε, γιατί είσαι και όμορφη. Ναι, ευχαριστώ. Ο δικηγόρος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Στρίμπερ. Τι ευγένεια. Τον αγαπώ. Λοιπόν, γράφει η ανακοίνωση. Λέει, από ορισμένους κύκλους επιχειρείται η στοχοποίησή μου και ο διασυρμός μου, κάνοντας λόγο για εμπλοκή μου σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και στη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων από μέρους μου.
Σας δηλώνω ότι σέβομαι την νομιμότητα και τους κανόνες δικαίου της συντεταγμένης πολιτείας μας, αλλά δεν ανέχομαι αβασίμως να διασύρομαι και να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις εις βάρος μου και μάλιστα σε θέματα του φορολογικού μου απορρίτου, το οποίο αποτελεί ευαίσθητο θέμα και για μένα, όπως και για κάθε πολίτη στην ευνομούμενη πολιτεία μας. Ο Γιάννης Πλούταρχος τα λέει όλα αυτά. Ο δικηγόρος του. Ο δικηγόρος του. Είναι προσωπώντας τον όμως. Βεβαίως. Γιατί μιλάει σε πρόσωπο. Είναι σαν να μιλάει αυτό ότι είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και μου κάνει εντύπωση. Ναι, μέσω του δικηγόρου του. Ούτε εγώ δεν μιλάω, παιδιά. Κανείς μας δεν μιλάει τόσο. Και συνεχίζω, αγαπημένη μου Στάθη. Η οποιαδήποτε τυχόν συνέχεια της συκοφαντικής, άδικης και βάναυσης σπήλωσης της προσωπικότητάς μου και της οικογένειάς μου θα έχει ένομες συνέπειες για όσους την επιχειρήσουν. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι κάποια δημοσιεύματα ανέφεραν το όνομά του. Προφανώς υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, το οποίο όμως αυτοί δεν επιβεβαιώνουν. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Αν δεν είναι αυτός, δίκιο έχει, το ξεκαθαρίζει και λέει, ως εδώ φτάνει. Εκλώς. Αν είναι όμως... Εντάξει, απλά αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να το δει. Τώρα μπορεί να το έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί να αφορά την προηγούμενη έρευνα του Σεπτεμβρίου που έγινε. Ακριβώς. Μάλιστα. Μήπως να γίνω τραγουδιστής. Λοιπόν, πείτε μου τώρα τι έγινε με τα σακάκια, με τα φορέματα. Πρέπει να έχει γίνει άλλος μεταξύ των ενδυματολόγων καταρχάς. Καμός, πρέπει να τσακωθήκανε. Να πήρε ο ένας τηλέφωνο τον άλλον που του έλεγε πού βρήκε την ιδέα που είχα εγώ, που την έψαχνα τόσο καιρό. Τελικά ήρθε η πολυπόθητη πρεμιέρα που την περιμέναμε όλοι, έτσι. Όλοι περιμέναμε να δούμε το ζευγάρι, τις ρόζε αντάβγες της Φέη, τον Πέτρο Κωστόπουλο στο πρωινό, γιατί δεν τον έχουμε δει ποτέ. Γιατί λέει ζευγάρι τώρα και κάνουμε και quiz ποιο ζευγάρι λες, γιατί έχουμε δύο ζευγάρια. Έχουμε Φέη και Γιώργο, Πέτρο, αλλά όχι Τζένι, γιατί η Τζένι δεν στέκεται εις άξια στο πλευρό του Πέτρου Κωστόπουλου, είναι στην παρέα. Δεν είναι δίδυμο. Οπότε το ζευγάρι είναι ένα. Δεν είναι ζευγάρι στη ζωή. Στάθη, νομίζω ότι ζευγάρι. Έχουμε και ένα βιντεάκι. Έτσι, για να πάρουμε μια ιδέα, να δούμε που τι μας συνέβη. Μας δείχνει τα ζευγάρια. Της πρεμιέρας. Και τα συνολάκια. Και τα συνολάκια. Ναι, πάμε να το δούμε. Οι πολυπόθητες πρεμιέρες των πρωινών εκπομπών 10 με 1 είναι γεγονός. Υπήρξε η αναζωπήρωση της ζώνης, η μετοπική σύγκρουση των δύο τηλεοπτικών πρωινών. Ήταν 10 παρα 3 όταν ο Πέτρος Κωστόπουλος πρώτος καλημέρισε τους τηλεθεατές, μόνος του, χωρίς την Τζέννη στο πλευρό του, ξεκαθαρίζοντας πως είναι ο βασικός παρουσιαστής. Βέβαια, στο ίδιο πλατό με το ίδιο σήμα. Καμία αλλαγή. Κάποιες αλλαγές υπήρξαν μόνο στα έπιπλα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μέγκα. Καλώς ήρθα και εγώ. Είμαι ο Πέτρος Κωστόπουλος και θα σας παρουσιάζω το πρωινό. 3,5 λεπτά αργότερα ξεκίνησε η εκπομπή των Σκορδά Λιάγκα με το ζεύγος να κατεβαίνει μαζί τις σκάλες και τη Φέη Σκορδά να βουρκώνει από το άγχος της ή από το ροζ μαλλί που τελικά δεν έγραψε καθόλου τηλεοπτικά. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλή σεζόν! Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που και φέτος θα είμαστε μια παρέα. Και μπαίνω στα σπίτια σας, 10 συνεχόμενα χρόνια. Η καλημέρα των δύο στρατοπέδων ήταν και κοινή όσον αφορά το στυλιστικό μέρος. Με ίδιο σακάκι εμφανίστηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Γιώργος Λιάγκας, με μία μόνο διαφορά στο σχέδιο που είχε το μαντιλάκι στο τσεπάκι τους. Αλλά και οι κυρίες των πρωινών επέλεξαν το λευκό χρώμα. Κάζουαλ λευκό σύνολο με χαμηλό παπούτσι για τη Φέη, που δεν μας έδωσε τη χαρά να δούμε τα δίμετρα πόδια της, αλλά και λευκό σικ φόρεμα για τη Τζέννη, με ψιλοτάκουνο, επιμένοντας το στυλ της. Όλα τα άλλα ήταν μία από τα ίδια. Τον καιρό έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας, τον καιρό έλεγε και απέναντι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πρώην αδελφός του Γιώργου, όπως είχε πει, και νυν αντιπαλός του. Πάρα από τον καιρό, κορίτσια και αγόρια! Λοιπόν, θα πατήστε πέρα από τον καιρό, ο κόσμος θέλει καιρό. Έμι, Ουγγαρέζο. Πάμε με μύτια εγώ, πίσω σου. Τώρα δεν μπορώ, πες να σμίξω τον καιρό. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα ζώδια είχαμε τα ίδια. Η Βίκη Παγιατάκη απέναντι στη Λίτσα Πατέρα. Όσο για τη μαγειρική, τίποτα το διαφορετικό. Την ίδια ώρα, Αργυρό και Άκης βγάλαν τα μαχαίρια τους, τα ακόνησαν και μας έδειξαν τα τηλεοπτικά τους πιάτα.
Η μόνη αλλαγή που υπήρξε ήταν στα ρούχα του Πέτρου Κωστόπουλου, που μαγείρεψε με τη σερτ, δείχνοντας σε όλους τα νέα του τατουάζ. Και αφού το άγχος της πρεμιέρας έφυγε και αφού το ζεύγος κατάφερε να κερδίσει την πρώτη μέρα, εμφανίστηκαν πιο δυναμικοί, με τον Γιώργο να φοράει ένα απλό πουκαμισάκι και τη Φέη να δείχνει τα δίμετρα πόδια της, ενώ από την άλλη τον Πέτρο Κωστόπουλο να επιμένει να ντύνεται με τη στολή του, γιατί το σακάκι και το μαντιλάκι θα φορεθεί πολύ φέτος. Γιώργο, πες το. Τι να πω, δηλαδή, ο Πέτρος Κωστόπουλος να κάνει πρωινό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι είναι για την ηλικία του. Εντάξει, οι άνθρωποι των 90 και πάνω δεν μπορούν να κάνουν πρωινό. Νομίζω πως όχι. Γιατί? Θα προτιμούσα σε αυτό που έκανε το βραδινό, ήταν καλύτερος. Κάτσε, εγώ αρχίζω και υπολογίζω τα χρόνια. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο. Εμείς έχουμε ακόμα. Όχι, είμαστε ακόμα μικροί. Όχι, να ξέρουμε για πόσο μας υπολογίζει περίπου. Εντάξει, έχουμε ακόμα 20 χρόνια. Άμα φτάσουμε στην ηλικία του Κωστόπουλου. Τι έχεις να πεις, δεν μπορούσαν να συντονιστούν αυτοί οι ενδυματολόγοι να μην. Εντάξει, τώρα τι να κάνει, να πάρει ο ένας τον άλλον και να του πει τι θα φορέσει σήμερα. Και ήταν τυχαίο αυτό, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, θεωρώ πως όχι. Γιατί θεωρώ ότι και ο Πέτρος με τον Γιώργο μιλάνε. Δεν έχουν αυτόν τον ανταγωνισμό που θέλουν να βγάζουν. Ναι. Ναι. Οπότε μπορεί να το κάνει και λίγο τύπου. Για να γίνει ντόρος. Θα βάλω σακάκι, άντε βάλε κι εσύ. Το πιστεύω αυτό, γιατί και ο Γιώργος είναι κομπλεξάριστος, όπως και η Φέη με την Τζέννη. Έχουν επαφές, μιλάνε, βγαίνουν έξω, οπότε. Να σας πω κάτι. Στο σκηνικό του πρωινό μου άλλαξε τίποτα. Στο Μέγκα εννοείς? Ναι. Άλλαξε ο πάγκος αυτός που είδες μπροστά που κάθεται το πάνελ και τίποτα άλλο. Γιατί εγώ που το είδα έτσι λίγο, δεν είδα έτσι μία αλλαγή. Όχι. Έντονη. Είναι το ίδιο πλατό, η ίδια κουζίνα, είναι όλα τα ίδια, μέχρι και το σήμα αρχής. Το σήμα για break είναι ακριβώς τα ίδια, τα σούπερ, τα πάντα. Εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο αυτό, γιατί ξέρεις, όταν έχει συνηθίσει ένα συγκεκριμένο πλατό με δύο ανθρώπους, να βλέπεις ξαφνικά άλλους, σου φαίνεται λίγο ο ένας, δηλαδή ξένος ο παρουσιαστής μες στο πλατό και ξένο και το πλατό με τον παρουσιαστή. Ίσως ήθελε το Μέγκα να κρατήσει το πρωινό μπροστά, ότι είναι ακριβώς το ίδιο πρωινό. Τόσο καιρό έπαιζα έτσι κι αλλιώς επαναλήψεις του ζευγαριού, οπότε αλλάξαν οι άνθρωποι να μην φανεί. Όλοι στον κόσμο μήπως για να κρατήσει. Μήπως είναι όμως και λίγο, ξέρεις, το σκεπτικό του τύπου ότι αυτή ήταν η εκπομπή, ας πούμε, που είχε μεγάλη επιτυχία πέρυσι, οπότε δεν κάνει τη διαφορά, ξέρω εγώ, παρουσιαστής ή παρουσιαστές που το παρουσιάζουν, αλλά είναι η εκπομπή αυτή που είναι. Νομίζω αυτό φάνηκε στα νούμερα όμως. Ναι, αν κάνουν ή όχι. Για πείτε μου λίγο τα νούμερα. Να σου πω λίγο τα νούμερα. Μισό λεπτό, τώρα θα γίνω λίγο σοβαρός, γιατί είμαι και λίγο γκαβούλης. Λοιπόν, τα νούμερα του πρωινού του Γιώργου Λιάγκα. Θες, αυτό σου κόβει από τα χρόνια που έχει υπολογίσει ο Γιώργος. Για να δύο χρόνια ακόμα και Στέφανε, μπορούμε να κάνουμε πρωινό. Άρθω. Ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά σημείωσαν 34,5 στο γενικό σύνολο, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος 28,6. Υπάρχουν 6 μονάδες διαφορά. Στο νεανικό κοινό την πρώτη μέρα. Αυτά είναι την πρεμιέρα, έτσι. Ναι. Την πρώτη μέρα ήταν 32,7. Και ο Πέτρος Κωστόπουλος 32,5. Να σας πω ότι τη δεύτερη, τρίτη μέρα και τέταρτη μειώθηκε λίγο το ποσοστό, αλλά πρώτο ήταν το ζεύγος Κορδά Λιάγκα. Κοντά είναι. Με τριαντάρια. Γενικά όλες οι στήλες είναι κοντά, δηλαδή και η αστρολογία είναι 28% κυμαίνεται, 28% και στο Μέγκα. Είναι κοντά τα νούμερα. Απλώς παίρνει λίγα παραπάνω το ζεύγος που δεν ξέρουμε και τι γίνεται, έτσι, γιατί μαθαίνουμε και για εγκυμοσύνες, να το πω. Υπάρχει και αυτό, ίσως και γι' αυτό το μαλάκι δεν έστρωσε τόσο ωραία τηλεοπτικά. Ευχόμαστε να έχουμε έτσι χαρούμενα πράγματα. Ότι άρεσε περισσότερο στον κόσμο το ζεύγος Σκορδά Λιάγκα. Ήταν πιο ζεστή, πιο οικία, πιο συναισθηματική. Το έχουν ξανακάνει κιόλας. Ναι, δηλαδή είναι και δεν έχει συνήθεια. Να σα πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς όμως ακόμα. Θα το δούμε, θα κυλήσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς νικητής σε μία εβδομάδα δεν έχει. Όχι, νικητής βγαίνει στο και περίεργο. Ακριβώς. Πετάω το πρώτο μου χαρτάκι κάτω. Βγάζω και το γυαλί μου γιατί πολύ φτάνει η σοβαρότητα. Κορίτσια, μιλάω στις δύο μου, επιτρέπετε. Είστε ελεύθερες. Ναι. Αλήθειες πείτε, Ναι. Εσύ γιατί δεν μιλάς? Γιατί βρήκα τον γαμπρό. Σκέφτεται. Δεν είναι σίγουρη. Παιδιά, βρήκα τον γαμπρό μου. Τον βρήκες? Ναι. Σου έρχεται? Μου έρχεται. Θέλεις να είναι Έλληνας? Από τα ξένα. Με ενοχλεί αρκεί να φοράει άσπρη κάλτσα. Και κόκκινο παπούτσι. Και καδένα στο λαιμό. Υπάρχουν και πολλοί εδώ στην Αθήνα. Γούνα. Και γούνινο καφέ. Θέλω να δούμε αυτό το περιζήτητο γαμπρό. Δεν ξέρω αν είναι περιζήτητος.
Πολύ ωραία. Αυτό θα είναι σίγουρα. Τουλάχιστον εκείνος ζητάει νύφη. Ακριβώς. Και μόλις δείτε και τις φωτογραφίες, θέλω να σας πω ότι ο κύριος αυτός είναι 39 ετών. Έτσι 39. Δηλώνει. Όχι, καλό μελωσί του 39. Είδα τις φωτογραφίες, αλλά δεν είχα δει την ηλικία. Καλοκαίρια, χειμώνες, Αύγουστη, Σεπτέμβρη. Τα έχει βγάλει, δεν τα έχει υπολογίσει. Είναι έξω. Λέει ότι είναι 39 χρόνων. Να σας πω το όνομά του. Είναι ο Δον Γκονζάλες Μιλσάβ Χουάν Μπρίζι. Οπότε είναι Δον Χουάν, ας πούμε. Ναι, Δον Ζουάν το παίζει αυτός, γιατί ψάχνει νύφη. Έχει γεμίσει. Νάτος. Νάτος, αυτός. Είναι 39 ετών. Άμα είναι αυτός 39 ετών, εγώ πόσο είμαι. Αυτός έχει, ας πούμε, με τον υπολογισμό του Γιώργου, έχει άλλον ένα χρόνο στην πρωινή ζώνη. Την έχει χάσει, νομίζω. Παιδιά, πραγματικά, όποια τον παντρευτεί. Πρέπει να βάλει. Δηλαδή πρέπει να γκρεμίσει το σπίτι πρώτα απ' όλα. Τι είναι αυτό το σαλόνι. Είναι το σπίτι του το σαλόνι. Έχει παντού χρυσό. Τι είναι αυτό, μπανιέρα. Το μπάνιο. Ο άνθρωπο του αρέσει χλειδί, ρε παιδί μου. Εντάξει δηλαδή. Και είσαι και τόσα λεφτά, θα έκανε όλου του τοίχου χρυσού, τα πατώματα. Δεν σα αρέσει να κάνει μπάνιο. Πηγαίνετε, σα παρακαλώ, πάλι τη φωτογραφία πίσω. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Ορίστε, λε και κάθεται σε χρόνο. Θα σου άρεσε, α πούμε, αυτή η μπανιέρα που είδαμε. Δεν μπορούσα να τη δω καλά. Χρυσή είναι πάντω. Εντάξει. Η τραπεζαρία, ας πούμε, αυτή, να καθόσαστε τέτα-τέτ για το δείπνο. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Παιδιά, πες μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, να πλώσεις το χέρι σου να τον πιάσεις τον άνθρωπο, να πει να είναι τρυφερό άγγιγμα. Καταρχάς, για να κάτσεις αυτή την τραπεζαρία να δειπνήσεις, πρέπει να έχεις και τον τηλεβό ή να μιλάς στο κινητό. Γιατί είναι τόσο μακρινή απόσταση. Λοιπόν, που... Εδώ φοράει γούνα. Φοράει γούνα. Πες μας τι ζητάει τώρα για είναι να δούμε. Και τι του γούνες πάνω στο σκήμα. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Μπορεί να είναι υποψήφια η Δίκη ή η Αλεξία. Τον βλέπω, έχει αφοσιωθεί στις εικόνες. Μάλλον τον γλυκοκοιτάει. Σε εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι μικρότερη. Ηλικιακά, κάτω από τα 39. Το έχουμε αυτό, νομίζω και από τις δύο. Δεν έχει πρόβλημα, είναι ξανθιά, μελαχρινή, καστανομάλα. Οπότε το έχουμε και αυτό. Ακόμα είστε και οι δύο, μέσα. Ναι, και το μόνο που λέει σε όλα τα social media και στο ίντερνετ που έχει φωτογραφηθεί, ότι θέλω το σπίτι αυτό που έχω διακοσμήσει με γούστο, να το αγκαλιάσεις εσύ, απευθύνεται στην κυρία που θα τον παντρευτεί επιτέλους. Και να αγκαλιαστούμε μαζί μέσα στις ρόμπες μου και στις γούνες που θα φέρουν τη ζαστασιά στις κρύες μέρες του χειμώνα. Κάτι, τι είπες, οι γούνες θα φέρουν τη ζαστασιά. Οι γούνες. Έχει πολλές γούνες. Δεν έχει πετρέλαιο. Υπόπτω αυτό να φοράει το γούνι. Μπορεί να είναι και λίγο, πώς τους λένε, μετροσεξουάλ. Αλεξία, λίγο η γουνίτσα. Ναι. Τι να πούμε. Κοίταξε, εγώ επειδή ξέρω ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στο κόκκινο χρώμα και είδα ότι στα συνολάκια του φοράει συνήθως κόκκινα παπουτσάκια, κόκκινα μαντιλάκια, κόκκινες γραβάτες. Μπορούμε να τον ξαναδούμε τον γαμπρό. Νομίζω ότι ταιριάζει. Θα σ' αρέσει. Είναι μόλις 39 ετών. Δεν ζητάει πολλά να είναι νεότερη. Θέλει να τον αγαπάει, να τον φροντίζει, να αγκαλιάζονται μαζί με τις γούνες τους. Απλά ταπεινά πράγματα. Λοβή. Τον μπερντέ τον έχει, όποια θέλει, Σερβία. Κοντά είναι, δεν και πολύ μακριά. Έχει δώσει και mail για τις υποψήφιες να τους στέλνουν μηνύματα. Αν μπεις μέσα στο ίντερνετ, ναι, θα δεις και mail. Βίκη, νομίζω ήρθε η ώρα να ανέβεις στα σκαλιά της Εκκλησίας. Νομίζω ότι θα σας αποχαιρετήσω, δεν μπορώ να έρθω, θα πω στη Σερβία. Σερβία μένει ο νεαρός. Σερβία, το πιτσιρικάκι αυτό. Το τζόβενο αυτό, το παγόρι. Μια χαρά είναι Βίκη. Το ζωγραφιστό. Βίκη, λοιπόν. Αφού θα ανέβεις στα σκαλιά της Εκκλησίας, θα έρθουμε και εμείς στη Σερβία να σε δούμε. Όχι, Βίκη, και θα σου φέρουμε και την αποδέσμη. Δεν ξέρω, άμα σ' αρέσει, εγώ πάω πάσο, αλλά... Πρέπει, θα δοκιμάσω, θα το σκεφτώ αυτό το σπίτι λίγο. Για πες μας για την αποδέσμη. Αφού ετοιμάζεται λοιπόν η Βίκη να ανέβει τα σκαλιά, θέλω να τη ρωτήσω αν γνωρίζει τι σημαίνει η αποδέσμη που κρατάνε οι νύφες όταν πηγαίνουν στο γάμο. Γνωρίζεις? Δεν είναι για ντεκόρ. Τι είναι ντεκόρ, Μανούλα μου, στο γάμο. Ντεκόρ! Ούτε. Ντεκόρ είναι ο στολισμός του αυτοκινήτου που πάει. Είναι βέβαια, της Εκκλησίας. Η ανθοδέσμη που κρατάει νύφη στο χέρι, ξέρεις τι συμβολίζει? Όχι. Λοιπόν, είναι από τα παλιά τα χρόνια, έχει ξεκινήσει η ιστορία αυτή και συμβολίζει το εξής. Τα παλιά χρόνια, λοιπόν, οι άνδρες δεν είχαν τη δυνατότητα να πλένονται όπως πλενόμαστε τώρα κάθε μέρα και πλενόταν μόνο το Μάιο. Γιατί τότε. Δηλαδή όλο το χρόνο μια φορά. Ναι, μια φορά ήταν το ετήσιο μπάνιο που κάνανε, γιατί το χειμώνα έκανε κρύο, δεν μπορούσαν και αναγκαστικά κάνανε μπάνιο το Μάιο και ο γάμος γινόταν συνήθως τον Ιούνιο. Συγγνώμη, κάνανε μια φορά το χρόνο μπάνιο. Ναι, ετήσιο μπάνιο. Το είχαν τάμα μάλλον. Μια στο τόσο να πληθούμε. Επειδή δηλαδή, μυρίζανε λοιπόν, τώρα, αναγκαστικά. Αν το μπάνιο γινόταν το Μάιο. Πέντε μήνες θα έχουμε να κάνουμε. Αλλού έχεις πάει εσύ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο 211-55-55-50 για αυτό το πάρα πολύ ωραίο τάμπλετ της Vivaco με το καταπληκτικό χρώμα, ροζ, για να παίξουμε το μουσικό quiz. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα μαγειρέψουμε.
14 χρόνια στα κοντέινερ. Όνειρα εγκλωβισμένα στα σίδερα. Η αξιοπρέπεια που λυγίζει. Δεν ξέρουν όμως ότι περάσαμε από το σεισμό δύσκολα και μας φέρανε εδώ μέσα. Και όχι μας φέρανε, μας πετάξανε για την ακρίβεια εδώ μέσα. Λες και ήμασταν σκυλιά. Δεν το λέω λιώμενο, το λέω σπίτι, να δεν πάβει να είναι ένα σιδερένιο κουτί. Η ιστορία ζωής μιας πολύτεκνης οικογένειας που ζει στα απομεινάρια του Εγκέλαδου. Ντρέπονται. Δεν λένε ότι είναι. Τέσσερα χρόνια στα κοντέινερ, όνειρα εγκλωβισμένα στα σίδερα, η αξιοπρέπεια που λυγίζει. Δεν ξέρουν όμως ότι περάσαμε από το σεισμό δύσκολα και μας φέρανε εδώ μέσα. Και όχι μας φέρανε, μας πετάξανε για την ακρίβεια εδώ μέσα. Λες και ήμασταν σκυλιά. Δεν το λέω λιώμενο, το λέω σπίτι, να δεν πάβει να είναι ένα σιδερένιο κουτί. Η ιστορία ζωής μιας πολύτεκνης οικογένειας που ζει στα απομεινάρια του Εγκέλαδου. Ντρέπονται. Δεν λένε ότι είναι. Αυτό είναι το θέμα που θα δούμε στην συνέχεια. Τώρα όμως είμαι εδώ στο πιάνο και στο Στέφανο, γιατί θέλουμε να σας θυμίσουμε αυτό τον διαγωνισμό που έχουμε φέτος για σας. Διαγωνισμός τραγουδιού, αλλά... Δεν είναι μόνο διαγωνισμός, είναι επειδή θέλουμε να σας ακούσουμε και όλες να τραγουδάτε. Όποιος λοιπόν έχει κέφι, αισθάνεται ότι θέλει εδώ να μοιραστεί μαζί μας ένα τραγούδι. Σε οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Ακριβώς. Να το πούμε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχουν πολλά είδη που κάποιος μπορεί να του αρέσει το ξένο τραγούδι, κάποιος μπορεί να του αρέσει το, ό,τι το λαϊκό, θέλετε. Το έντεχνο. Πάμε να δούμε το τιζεράκι το σχετικό με το διαγωνισμό μας. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή, Στέφανε, όλα μπορούν να αλλάξουν και σήμερα έχουμε και ωραίο δωράκι, να βγάλουμε μια τηλεφωνική γραμμή να παίξουμε όμως τώρα το μουσικό μας quiz. Για βγάλτε μου μια γραμμή, την πρώτη για σήμερα. Έχουμε. Ωραία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κιμ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να είστε καλά. Το όνομά σας και από πού μας τηλεφωνείτε? Ελισάβετ από Βύρωνα. Πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι έτσι πρωί-πρωί? Καφεδάκι φαντάζομαι έχετε πιει. Έχω πιει. Έχω πιει γάλα το μωράκι μου και είμαι έτοιμη. Ωραία. Θα προσπαθήσω. Πάμε να παίξουμε το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Καρδιά μου στάδωσα όλα και έμεινα στον άσο. Έτσι θέλησα να σου εκφράσω πως τη μέρα που θα φύγεις θα καταστραφώ. Γι' αυτό και στάδωσα όλα μέσα στην καρδιά μου. Κόλλησα. Συναισθήματά μου. Δεν θυμάμαι, δεν κόλλησα. Γρήγορα, άλλη μία, άλλη μία. Στάδωσα όλα μέσα από την καρδιά μου. Πράγματα και... Τα και συναισθήματά μου. Για να μου θυμίσουν κάποια μέρα πως θα χάσω. Πως νιώθω εγώ. Ωραία, πολύ ωραία το πέτυχα. Λοιπόν, με λίγο βοήθεια, αλλά δεν πειράζει, δικό σας το δωράκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια και πάλι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, πολλούς χαιρετισμούς στο Βύρωνα και εμείς πάμε να μαγειρέψουμε τώρα, γιατί εγώ βλέπω τη Σοφία Στάμου, σεφ εδώ, με περιμένει για να φτιάξουμε σήμερα φαγητό, Σοφία, με 10 ευρώ. Βεβαίως, καλή σου μέρα, Κιμ. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, βλέπω εδώ τα υλικά και... Πραγματικά, αν έχετε να μαγειρέψετε για όλη την οικογένεια με 10 ευρώ
κυρίως πιάτο και σαλάτα. Και κοτοσαλάτα συγκεκριμένα. Θα τα δούμε όμως τώρα ένα προς ένα τι είναι αυτά που θα φτιάξουμε σήμερα. Βεβαίως. Βλέπουμε τα υλικά. Και από πού θα ξεκινήσουμε, Σοφία? Θα ξεκινήσουμε από το κυρίως. Ωραία. Καταρχήν να πω και μαγκαζίνο και life, έτσι. Life με όλη τη σημασία της λέξεως. Μέχρι τη ζωή. Αυθόρμητη, όμορφη, δροσερή. Εύχομαι να έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία που θα την έχετε, γιατί είστε πολύ αληθινοί όλοι εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα φτιάξουμε σήμερα, γιατί ξέρεις, εμείς αγαπάμε την ωραία κουζίνα, αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε τον κόσμο που αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να πάει να αγοράσει κάτι ακριβό. Γιατί είναι πρόβλημα κάθε φορά τι θα μαγειρέψουμε. Ακριβώς. Και έτσι και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στο κόστος. Προσπαθούμε λοιπόν ακριβώς να βρούμε λύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με φτηνά πράγματα. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Λοιπόν, με 10 ευρώ ένα πιάτο κυρίως και μία σαλάτα για να φάνε 4 άτομα, παρακαλώ πολύ. Μία ολόκληρη οικογένεια λοιπόν. Και ιδιαίτερη γεύση, γιατί τα μακαρόνια νομίζω είναι και με ούζο. Βεβαίως. Έχουμε και το ελληνικό μας το στοιχείο, το ωραίο μας. Και έχουμε και πολύ ιδιαίτερα μακαρόνια, τα οποία είναι σπιτικά. Βέβαια, εσείς μπορείτε να τα φτιάξετε με ό,τι είδος μακαρόνια θέλετε. Γιατί αλλά είναι απλά θέλουμε ένα κλασικό όμορφο ζυμαρικό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε τα υλικά μας. Ωραία. Λοιπόν, Kim. Ξεκινάμε λοιπόν από τα ζυμαρικά μας με το ούζο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν σαν βάση οποιοδήποτε ζυμαρικό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά πάντα το λαδάκι, άκρος απαραίτητο στην ελληνική κουζίνα και θα έπρεπε και στις κουζίνες όλη του κόσμου. Ελαιόλαδο, ναι. Έχει και γίνεται πια. Έχουμε λοιπόν κρεμμυδάκι, ναι. Έχουμε λίτσα, ντοματούλα η οποία είναι κομμένη φρέσκια. Θέλουμε όμως και το χυμό της ντομάτας για να δέσει λίγο καλύτερα η σάλτσα μας. Έχουμε πιπερίτσες, έχω επιλέξει την κίτρινη και την πορτοκαλί για να δώσουμε ένα χρώμα διαφορετικό στο πιάτο μας. Ωραία. Και έχουμε επιλέξει την κίτρινη επειδή είναι πιο γλυκιά, ας πούμε, συγκριτικά με την πράσινη. Οτιδήποτε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε οποιαδήποτε πιπεριά, ακόμη και καυτερή. Ναι. Θα μπορούσε να μπει. Α, και για κάποιον που το θέλει έτσι λίγο πιο πικάντικο. Να έχουμε και τη σπιρτάδα μας. Λοιπόν, και έχουμε ας πούμε και τα καπαρόφυλλα, τα οποία μας δίνουν και αυτά μία ιδιαίτερη γεύση. Και φυσικά ένα ακόμη πολύ σημαντικό υλικό, ναι. Το οποίο όμως δεν χρειάζεται να είναι σε πολύ μεγάλη ποσότητα, είναι η φετούλα μας. Ωραία, το πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε ξεκινάμε και λοιπόν, πώς να δείξουμε πώς ακριβώς φτιάχνουμε. Εννοείται κλασικά, έχουμε το λαδάκι μας, μισό λεπτάκι να το ανοίξουμε. Έχουμε λοιπόν το λαδάκι μας. Ναι. Εγώ βάζω αρκετό λαδάκι. Τώρα αυτό είναι πάντα έγκυται στο τι θέλει ο κόσμος να χρησιμοποιήσει και πόσο αναλόγως θέλει. Αναλόγως πόσο βαρύ το θέλει κιόλας, ναι. Δεν ήθελα να σε ταλαιπωρήσω και τα έχω κόψει εδώ μόνη μου αυτά. Να μην σε βάλω στη διαδικασία να κλαίνε αυτά τα όμορφα ματάκια. Λοιπόν. Είναι αυτό με το κρεμμύδι, το έχω πει πολλές φορές. Έχουν βρει τόσες πατέντες, ας πούμε, καρπούζια χωρίς κουκούτσι κτλ. Το κρεμμύδι όμως. Που να μην κλείσει, δεν το έχουν βάλει. Παραμένει έτσι. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν, Kim, ότι εγώ επιλέγω στη συγκεκριμένη συνταγή να βάζω το κρεμμύδι χοντροκομμένο. Ναι. Αυτό όμως είναι η δική μου επιλογή. Κάποιος άλλος μπορεί να το βάλει και στο μούλτι, ας πούμε. Θα μπορούσε να το λιώσει εντελώς. Ή θα μπορούσε να το κάνει λιγότερο κομμένο. Δηλαδή να είναι, ας πούμε, στο μισό η φέτα αυτή. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν εδώ να τσιγαριστεί το κρεμμυδάκι μας. Και να δούμε πώς συνεχίζουμε. Καταρχήν, πες μου, τι σου θυμίζουν όλα αυτά τα υλικά. Κάτι έτσι, μια συνταγή ελληνική, πολύ ελληνική, που την τρώμε παντού, που τη γευόμαστε παντού, που την ευχαριστούμε. Βάζεις και δύσκολα πρωί-πρωί. Δεν ξέρω, τι μου θυμίζουν. Ίσα-ίσα που θέλω να σου φτιάξω τη μέρα. Μια χωριάτικη σαλάτα, δεν σου θυμίζουνε. Μπράβο, ναι, με πιπεριά θα μπορούσε. Έχουμε λοιπόν πραγματικά μια υπέροχη χωριάτικη σαλάτα, η οποία είναι λίγο πιο ιδιαίτερη γιατί έχει μέσα και πράσινο κρεμμυδάκι. Και σε πληροφορώ ότι είναι πολλά τα νησιά μας που το χρησιμοποιούν το πράσινο κρεμμυδάκι. Οπότε έχουμε και φρέσκο κρεμμύδι και ξερό. Ακριβώς. Και φρέσκο κρεμμύδι και ξερό. Τα οποία τσιγαρίζονται και αρχίζουν σιγά σιγά και αναδύουν όλη αυτή την υπέροχη γεύση. Ωραία. Και προχωράμε στο επόμενο υλικό που πρέπει να βάλουμε, το οποίο είναι οι πιπερίτσες μας. Τώρα τις πιπερίτσες εγώ τις έχω κόψει κατά αυτόν τον τρόπο. Σελωρίδες. Σελωρίδες, έτσι και πιο χοντρούλες κιόλα. Σου λέω, εμένα μου αρέσει να είναι τα υλικά μπόλικα-μπόλικα και να φαίνονται κιόλα, να τα αισθανόμαστε στο δοντάκι. Από εκεί και πέρα ο καθένας αποφασίζει πώς θέλει να το φάει. Έτσι θα μπορούσε να είναι και αυτό τριμμένο εντελώς στο μπλέντερ. Λοιπόν, και προχωράμε βάζοντας, αφήνοντας μάλλον τα αρώματα. Αυτό το πιάσω με το χεράκι εκεί μου. Και θα το βάλουμε μέσα για να αφήσει και αυτό τα αρώματά του. Και ενώ όλα. Το έχουμε βάλει τώρα στο full το μάτι, έτσι, ακριβώς, 9. Ακριβώς. Είναι στο 9. Λοιπόν, σε κάποιους είναι το 6, σε κάποιους είναι το 9, είναι στο full. Σε εμάς είναι το 9. Λοιπόν, και πάμε τώρα
να σβήσουμε τη συνταγή μας, ναι, γιατί πρέπει να δώσουμε και λίγο αλκοόλ, μια γεύση αλκοόλ. Το αλκοόλ εξατμίζεται όμως. Βεβαίως, θα το αφήσουμε να εξατμιστεί. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει ωραίο ουζάκι. Αυτό μετά θα το βάλουμε σε δύο ποτηράκια και θα τσουγκρίσουμε κιόλας. Να το ευχαριστηθούμε. Ωραία. Έτσι, λοιπόν. Το αφήνουμε λοιπόν να εξατμιστεί, μυρωδιά, έτσι. Ωραία, ανοίγει μύτη. Και δεν το συζητώ. Και τώρα φτάνουμε στην ώρα της ντοματούλας. Θες να μου βάλεις 4 γερές κουταλιές της σούπας. Ωραία. Και αυτό είναι κομμένο με το μαχαιράκι, έτσι. Δεν είναι περασμένο από μίξερ. Θα μπορούσε όμως. Όχι. Θα ήθελα η ντομάτα να είναι σε καρεδάκι, σε κύβους που λέμε. Και επίσης... Να βάλω λίγο ακόμα, γιατί ήταν μισές. Βεβαίως. Και ακόμη και αν θέλεις να βάλεις, μια χαρά μας είναι. Εμένα μου αρέσει η ντομάτα γενικά. Και αφήνει και τα υγρά της αυτό το φαγητό. Και ξέρεις, όλο αυτό έρχεται και δένει. Είδες, μυρωδιά. Τώρα σμυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Αυτό λοιπόν. Και είναι και ωραίο. Και, είναι και, ωραίο και αυτό χρώμα. Λοιπόν που έχουμε να κάνουμε τώρα, η τελευταία μας στην ουσία κίνηση, πριν βάλουμε τα ζυμαρικά μας, είναι να βάλουμε ακριβώς το χυμό της ντομάτας. Αυτό τώρα θέλουμε να είναι κονσέρβα. Ναι, θα μπορούσε να είναι τοματοχυμός. Ναι. Ένας απλός τοματοχυμός σε κονσέρβα. Πόπο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει δέσει το ούζο έτσι μαζί με την πιπεριά και το κρεμμύδι και έχει βγάλει με πολύ ωραία είναι μυρωδιά. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα εδώ θα προσθέσουμε λίγο μαϊντανούλι. Ναι. Θα προσθέσουμε ελίτσες, τις οποίες τις και έχουμε... Και πιπερί. Θα το βάλουμε τελευταίο. Τελευταίο. Άστο το αλάτι και το πιπέρι, θα το βάλουμε, θα είναι μια μικρή έκπληξη. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν και ελίτσες για να συμπληρώσουμε τη χωριάτικη σαλάτα μας ούτως ή άλλως. Και εννοείται ότι αυτό πρέπει να πάρει μία βράση τουλάχιστον 5 λεπτών. Α, όχι πολύ. Όχι, δεν θέλουμε πολύ. Γρήγορο φαγητό. Δεν θέλουμε πολύ. Λοιπόν, η αμέσως επόμενη κίνησή μας. Εδώ βάζουμε υπέροχα σπιτικά φτιαγμένα ζυμαρικά. Ο καθένας λοιπόν επιλέγει τι ζυμαρικό θα βάλει για τα ζυμαρικά. Τα βάζουμε μέσα, δηλαδή τα έχουμε βράσει ξεχωριστά και τα βάζουμε μετά μέσα. Ακριβώς. Και μπορείς να τα έχεις βράσει και από το πρωί. Πάρα πολύ και ωραίο. Και μπορείς να τα έχεις βράσει και από την προηγούμενη μέρα και να κάνεις μόνο τη σαλτσούλα σου εδώ. Καλά, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ μια ωραίο ιδέα φαγητό. Πολύ έξυπνη, πολύ εύκολη και πάρα πολύ φτηνή. Λοιπόν. Και έχουμε και τις βιταμινούλες μας, τις αναγκαίες που πρέπει να τρώμε τα πάντα, μέρα, τα λαχανικά μας, έτσι. Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε τελειώσει, πολύ αγαπημένη Κιμ. Έχουμε τελειώσει και πρέπει να στολίσουμε όμορφα το φέτο. Ωραία, φέτο να μας το βάλουμε σε ένα... Να το βάλουμε, ωραία, λοιπόν. Εγώ αισθάνομαι σαν το σπίτι μου εδώ μέσα, έτσι, εδώ μεταξύ. Μπήκα εδώ και πήρα τη χαρά του μαγκαζίνο και live. Εγώ λοιπόν θα πάρω όπως και ένα πιρούνι τώρα. Πάρεις. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σου για την κουζίνα μου. Και σερβίρουμε λοιπόν το πιατάκι με τα ζυμαρικά μας. Τελειώνοντας το όμως, γιατί δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα, ναι, αλάτι δεν χρειάζεται να βάλουμε εδώ μέσα, γιατί έχουμε ήδη βάλει όταν έχουμε βράσει τα ζυμαρικά. Έτσι, πολύ σημαντικό δεν αυτό. Δεν βάζουμε άλλο αλάτι, ε. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την κίνησή μας εδώ. Ωραία. Τη σπουδαία και τρομερή και φοβερή κίνησή μας. Θα τελειώσουμε με το μαϊντανούλι μας. Θα τελειώσουμε με φρέσκο τριμμένο πιπεράκι, το οποίο το βάζουμε και παντού μες στο πιάτο για να έχουμε και ένα κατάλληλο ντεκόρ. Βέβαια, τρώει και λίγο εδώ πέρα ο πάγκος μας. Αλλά δεν πειράζει. Να είναι και αυτός λίγο τυχερούλης να φάει. Και από πάνω βάζουμε το τυράκι. Από πάνω. Πρόσεξε τώρα, επειδή είναι καυτά τα ζυμαρικά. Να το χαμηλώσω εγώ αυτό, εδώ μεταξύ, ναι, λίγο. Εγώ το είχα αφήσει για να βράσει να το φάνε τα παιδιά εδώ να το καταευχαριστηθούν. Λοιπόν. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τυράκι φετούλα. Αχ, μυρίζει καταπληκτικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα λιώσει λοιπόν αυτό και θα κάνει από μόνο του μία επιπλέον σάλτσα. Και φυσικά εννοείται ότι η επιπλέον σάλτσα θα είναι 15 φορές καλύτερη, διότι θα ενωθεί το τυράκι με όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε και την σαλατούλα μας. Πάμε να φτιάξουμε και μία σαλάτα για να συνοδεύσουμε το συγκεκριμένο πιάτο. Μία σαλάτα η οποία είναι κι αυτή αρκετά ιδιαίτερη, θα έλεγα. Εύκολη, γρήγορη και φτηνή. Με βάση το κοτόπουλο. Το οποίο κοτόπουλο θα πρέπει να σου πω, αφού φυσικά ξεκινήσω να το τακτοποιώ εδώ πέρα, να το δείξουμε λίγο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε. Λοιπόν, το ψιλοκόβουμε, το κόβουμε έτσι σε μικρά κομματάκια. Φτιάχνουμε λοιπόν μία πράσινη κοτοσαλάτα, παίρνοντας ελάχιστο κοτόπουλο, απλά για να έχουμε τη γεύση, για να χαμηλώνουμε το κόστος συμβαίνει αυτό, έτσι. Και το βάζουμε να το τσιγαρίσουμε, το κοτοπουλάκι μας. Πρέπει λοιπόν να περάσει από το τηγάνι σε μικρά, μικρά κυβάκια. Όσο πιο μικρά το κόψουμε, τα πολύ λίγα γραμμάρια που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο το καλύτερο θα είναι. Για να είναι, απλά θέλουμε να μας δώσει έτσι μία γεύση παραπάνω, κάτι παραπάνω. Απλά μία γεύση. Να σε βάλω σε διαδικασία να κόψουμε τον μπέικον. Ναι, με. Λοιπόν, για να το κόψουμε, να βρω εγώ τώρα τον άτο. Έχουμε λοιπόν εδώ το μπέικον μας, το οποίο το κόβεις σε όποιο εσύ μέγεθος επιθυμείς και ό,τι αρέσει στην οικογένειά σου.
Έχουμε λοιπόν το μπέικον, το οποίο και αυτό θα τσιγαριστεί μαζί με το κοτόπουλο. Ούτως ή άλλως κοτόπουλο και μπέικον είναι το καλύτερο ζευγάρι που υπάρχει, αυτό είναι γνωστό πια. Το ενώνουμε λοιπόν και αυτό αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει ένα όμορφο, όμορφο τσιγάρισμα, έτσι, να αρχίσει σιγά σιγά να μας αποδεικνύει πόσο θρεπτικό και πόσο νόστιμο μπορεί να είναι μέσα στη σαλάτα μας. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε χρώμα, έτσι, είναι απαραίτητο να πάρει χρώμα. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν μέσα. Να πούμε ξανά, Σοφία, τα υλικά, γιατί βλέπουμε τώρα και την καρτούλα. Βεβαίως. Για να σημειώσει... Να πούμε τα υλικά για την κοτοσαλάτα μας. Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν βασικό υλικό το κοτόπουλο, το μπέικον, καλαμπόκι, κρεμμυδάκι, το οποίο θα το σιγαρίσουμε και θα το καραμελώσουμε κιόλας, πιπερίτσες, ό,τι χρώμα θέλουμε, αγκουράκι, ναι. Είδες, δίνω χρώματα στα φαγητά μου. Χρώματα. Αλήθεια, όσο περισσότερα χρώματα λίγο... φτιάχνουμε πίνακες. Εγώ ανακατεύω και λίγο αυτό εδώ. Βεβαίως. Μαρουλάκι. Είδες, να ορίστε, έχω αφήσει την καταλληλότερη εδώ. Λοιπόν, γραβιέρα έχω επιλέξει. Μπορεί όμως κάποιος να πάρει και ένταμα αν θέλει ακόμη χαμηλότερο κόστος. Και όλο αυτό το σερβίρο, είτε τυλιγμένο σε αραβική πίτα, είτε με κομματάκια αραβικής πίτας μέσα στη σαλατιέρα. Α, και έτσι γίνεται. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω κόψει το μπέικον. Βάζουμε ωστόσο λοιπόν και το μπέικον μαζί με το κοτόπουλο. Αν θες να μου ανακατέψεις κιόλας εδώ λίγο, θα είναι το τελειότερο. Ωραία. Σήμερα μαγειρεύεις, Κι μου. Σε βάζω πάλι στην κουζίνα εγώ. Γιατί και εμείς την εβδομάδα λοιπόν τι κάνουμε. Πάω να φέρω και μια μεγάλη κουτάλα. Όλη την ημέρα ότι... αυτό, με τα παιδάκια βέβαια. Η οικογένεια πρέπει να φάει. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε να αρχίσουμε να στείνουμε γρήγορα γρήγορα τη σαλάτα μας, γιατί πάρα πολύ γρήγορα όλα γίνονται και φτηνά και γρήγορα και να έχουμε τη διάθεση. Μαρουλάκι, αρκετό και μπόλικο, το οποίο το κόβουμε με τα χέρια γιατί έτσι δίνει και μία άλλη αίσθηση. Καλά, μην μας πάρει μύτη το κυρίως πιάτο. Θα το δοκιμάσεις, λοιπόν. Αυτό και το ούζο του έχει δώσει φοβερή τρομερή και φοβερή μότα. Έχουμε και λέμε λοιπόν αγκουράκι. Κρεμμυδάκι, το οποίο θα το σοτάρουμε εφόσον είναι έτοιμο αυτό εδώ πια. Ναι. Το παίρνουμε, το βγάζουμε, το ρίχνουμε μέσα στη σαλάτα μας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το γεγονός ότι είναι λίγο καυτό. Ίσα-ίσα μπορούμε να το φάμε και σαν ζεστό έτσι. Άρα. Και καραμελώνουμε λίγο το κρεμμύδι μας. Δηλαδή, στο κρεμμυδάκι μας μέσα θα βάλουμε λίγο ζαχαρούλα. Αυτό. Ζάχαρη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Λίγο ζάχαρη και λίγο λαδάκι. Α, για να καραμελωθεί. Θα δώσει μια άλλη μυρωδιά. Λοιπόν, καλαμπόκι, που επίσης είναι ο καλύτερος γαμπρός για το κοτόπουλο. Και από εκεί και πέρα, πιπερίτσες, τις οποίες είτε τις κόβουμε καρέ, εδώ τις έχουμε κόψει πάλι, λόγω του προηγούμενου φαγητού, τις έχουμε κόψει πάλι σε ροδελίτσες. Και τελειώνουμε, ανακατεύουμε φυσικά όλα δεν εδώ. Δεν έχω καραμελώσει ποτέ κρεμμύδι. Δεν πειράζει, μια χαρά το καραμελώνει. Είσαι καραμέλα από μόνη σου, ούτως ή άλλως εσύ. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν και το κρεμμυδάκι μας και κοίτα τι γρήγορα που τα κάνουμε όλα εδώ μέσα και τσαχπίνικα και καλά, ωραία. Εδώ και μαγαζίνο live. Λοιπόν, μόνο. Και πάμε τώρα να βάλουμε και τη σως μας, να φτιάξουμε και τη σως μας, η οποία φτιάχνεται πάρα πολύ εύκολα. Αν θέλεις εσύ κόψε μου 2-3 κομματάκια τυράκι εδώ μέσα, για να προλάβουμε να δείξουμε όλη μας τη συνταγή. Και θα βάλουμε μουστάρδα και μαγιονέζα. Μαγιονέζα λοιπόν, λίγο μουστάρδα και. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να βάλουμε και μαγιονέζα light. Βέβαια, για να το κάνουμε και πιο light, βέβαια. Βεβαίως και μπορούμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Και εδώ έχουμε και το ξυδάκι μας, στο οποίο φυσικά εννοείται ότι θα δώσει και αυτό τη γεύση του και την ιδιαιτερότητά του στη σαλάτα μας. Και τώρα να βάλουμε και τα τυράκια μας γρήγορα μέσα. Να πάρουμε. Όπως Σοφία, πεινάσαμε. Πεινάσαμε, δεν λες τίποτα. Μεσημεριάζει κιόλας. Όπως και να έχει, το χρειαζόμαστε ένα καλό φαγητό. Λοιπόν, και αυτό από πάνω θα βάλουμε το dressing μας για να έχουμε μια ιδιαίτερη σαλάτα. Καλά, τώρα εδώ βέβαια εντάξει, τι ξηρή καρπή, τι ό,τι θέλετε μπορεί να πάει από πάνω, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε. Θα κόψουμε κομματάκια. Ναι, και μπορούμε να τα βάλουμε μέσα. Ωραία. Και βάζουμε λοιπόν μέσα στη σαλάτα μας τα κομματάκια της αραβικής πίτας. Λοιπόν, όλα αυτά για 10 ευρώ, έτσι, για 4 άτομα. Δύο πιάτα με 10 ευρώ. Αυτό ήταν. Και γρήγορα, και γρήγορα. Και γρήγορα και φθηνά και με δύο σούπερ μαγείρισες. Κόλατο. Ευχαριστούμε, Σοφία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα.
Να σας θυμίσω όμως τα τηλέφωνα της εκπομπής πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί εσείς συνεχίζετε και παίρνετε τηλέφωνο για να παίξουμε μουσικό quiz και για το διαγωνισμό τραγουδιού και γενικά για την επικοινωνία μας. Είναι το 2-11-55-50-50. Έλα Γιώργο, πίνασες. Περίπου. Λέγα, σου ήξω κάτι. Πρέπει να πάρω κάτι από το ψυγείο. Τα αυγά. Αυτά τα αυγά. Ψάχνω. Λοιπόν, αφού μαγειρεύσατε λοιπόν γρήγορα, θα σου δείξω κι εγώ γρήγορα. Τι θέλει. Μισό λεπτό, ένα μπολ θέλω. Ένα μπολ. Θα σου δείξω πώς καθαρίζουν σε 10 δευτερόλεπτα ένα βρασμένο αυγό. Λοιπόν, καταρχήν. Τι εννοεί. Παιδιά, θα το δείξω λίγο αργά για να το δούμε. Πώς το καθαρίζει. Πώς καθαρίζει. Σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, για πάρε ένα αυγό, πόση ώρα θες να το καθαρίσεις. Τι είναι αυτό. Βρασμένο αυγά. Βρασμένο είναι αυτό. Ναι, κάτσε να το δοκιμάσω. Εντάξει, βρασμένο. Για φέρε να δοκιμάσω. Άμα γυρίζει. Εντάξει, βρασμένο είναι. Ωραία. Τι, να το καθαρίσω. Ναι, αργείς. Και αργό. 10 δευτερόλεπτα, λοιπόν, έχουν περάσει. Λοιπόν, το κόλπο είναι ως εξής. Ελπίζω να το πετύχω. Τι μετράς, 1, 2, 3. Σπάμε καταρχήν πρώτα από κάτω. Πολύ. Ναι. Και μετά και από πάνω λίγο. Καθαρίζουμε γρήγορα από κάτω. Και μετά λίγο από πάνω. Το πιάνουμε έτσι στο χέρι. Εγώ μετράω. Και πρόσεξε. Έχουν περάσει ήδη 5 δευτερόλεπτα. Τι, λίγο πιο δυνατά. Μάλλον το παραβράσαμε. Τι κάνεις δηλαδή, πού φυσάς. Παιδιά, τα παραβράσανε, η παραγωγή τα αυγά και δεν βγαίνουνε. Λοιπόν, φυσάω αλλά δεν βγαίνει, δεν βγαίνει παιδιά, δεν βγαίνει. Έχει διαλυθεί, θα κάνουμε ένα άλλο. Ποιος το κάνει αυτό σε 10 δευτερόλεπτα, εγώ το μεταξύ. Θα το δούμε ποιος το κάνει. Λοιπόν, από κάτω, το καθαρίζεις γρήγορα. Παιδιά, τα αυγά είναι παλιά, γι' αυτό δεν καθαρίζουνε. Σας το λέω, θέλει να είναι φρέσκα τα αυγά. Φρέσκα είναι τα αυγά. Φρέσκα είναι. Τώρα ήρθανε από την κότα. Για να δω, θα το καταφέρω, δεν νομίζω, αλλά... Λοιπόν, για πάμε. Τίποτα, δεν Φίσα. Βγαίνει. Κανονικά έτσι το πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν βγαίνει. Τίποτα, ίδρωσα, το ζόρισμα. Παιδιά, μη γελάτε, εδώ κάνουμε προσπάθεια. Να πάμε να το να δούμε πώς γίνεται κανονικά, ναι. Τίποτα, δεν. Δε. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε πόσα 10 δευτερόλεπτα μπορείτε να ξεφλουδίσετε το αυγό σας και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα κάνουμε προπόνηση εμείς μέχρι τότε. Let's see how it's done. Pick up fully cooked egg, tap and peel a small hole at each end. Bring egg to mouth and exhale with gusto. Voila! Your egg is free and ready to eat. Κουνηθήκαμε το περασμένο Σάββατο, δηλαδή όχι εμείς εδώ, αλλά στην Κρήτη είχαμε έναν αρκετά μεγάλο σεισμό. Ρούλα, καλώς ήρθες κι εσύ. Καλώς σας βρήκα και μπροστά από τις κάμερες. Λοιπόν, πολλοί κόσμος έχει ανησυχήσει, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και γενικά, η λέξη σεισμός είναι πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων και ανησυχούμε όλοι. Αν αυτοί οι σεισμοί που έχουν γίνει, γιατί είχαμε και το καλοκαίρι, αν θυμάστε, έντονη σεισμική δόνηση στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Πάτρας. Και γενικά υπάρχει μια ανησυχία και γι' αυτό σήμερα είπαμε να ρωτήσουμε και τους ειδικούς να μας ενημερώσουν αν υπάρχει όντως λόγος ανησυχίας ή όχι. Είναι και τα σποτάκια αυτά τα διαφημιστικά που βλέπουμε τελευταία για το τι πρέπει να κάνουμε με τους σεισμούς. Και πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για το μπορεί να έρθει λέει μεγάλο σεισμό και γιατί μα τα δείχνουν όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι οι ειδικοί είναι καλύτερα να έχουν το λόγο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γεράσιμο Χουλιάρα, τον σεισμολόγο. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Και καλή αρχή. Καλό ξεκίνημα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χουλιάρα, πρέπει να ανησυχούμε. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Πρέπει να μάθουμε να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Η λέξη ανησυχία δεν βοηθάει σε περίπτωση σεισμού ή οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής.
Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα και αργά ή γρήγορα όλοι μας θα ζήσουμε και έναν ισχυρό σεισμό. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να προσέχει η πολιτεία και εμείς οι ίδιοι είναι τα κτίρια μας, οι κατασκευές μας και πράγματα μέσα στο σπίτι τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε τα μέτρα αυτοάμυνας και προσοχής και δεν υπάρχει λόγος καμίας ανησυχίας. Πάμε τώρα στους, σε αυτούς που μας βλέπουν από την Κρήτη, που έχουν ανησυχήσει ασφαλώς, τώρα ξαναχρησιμοποίησα τη λέξη ανησυχία, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά, διότι κουνηθήκανε αρκετά το περασμένο Σάββατο. Και θέλω να μας πείτε τώρα λίγο τι συμβαίνει στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή της Κρήτης με τους σεισμούς. Περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο. Ήδη είχαμε έναν ισχυρό σεισμό, τέτοιοι σεισμοί συμβαίνουν στην Ελλάδα κάθε 1-2 χρόνια. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 3-24 ώρα. Έχουμε καταγράψει περίπου 8 δονήσεις μικρότερες, μικρότερου μεγέθους. Υπάρχει μία τάση για τη φθήνουσα πορεία που αναμένεται σε μετασεισμικές ακολουθίες και πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί έτσι ομαλά. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή αυτό δεν ήταν ένας προσεισμός ενός μεγαλύτερου σεισμού. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο κύριος σεισμός. Τη στιγμή που μιλάμε προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να πάμε για κάτι μεγαλύτερο. Αυτοί οι σεισμοί εξάρτητοι, Κυριακή Λίαν, γίνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος, σε 60 χιλιόμετρα βάθος. Είναι μακριά από τις ακτές της Κρήτης, είναι καμιά 50 χιλιόμετρα, οπότε όλοι αυτοί οι μικροί σεισμοί που είπα, γύρω σε 90 μικρότερου μεγέθους, δεν γίνονται καν αισθητοί. Και όπως είδατε κι εσείς, από ανταποκρίσεις ίσως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Κρήτη. Δεν έχει σχέση, κύριε Χουλιάρα, με το ρήγμα της Ανατολίας που ακούστηκε και... Ξέρετε, γιατί έχουμε θορυβηθεί πολύ με όλα αυτά που ακούγονται, ίσως από τα χείλη μη ειδικών, αν θέλετε. Ζούμε σε ένα κράτος, δηλαδή, όπου δεν έχουμε καμία παιδεία για το θέμα. Δεν διδάσκεται το μάθημα στα δημοτικά, όπως θα έπρεπε, να ξέρουν και τα μικρά παιδιά να είναι ψύχρεμα και πώς να αντιδρούν, όπως γίνεται σε άλλα κράτη. Και κυριεύει η τρομολαγνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ίντερνετ, το οποίο δεν μπορεί, οποιοδήποτε μπορεί να ό,τι κατέβει στο κεφάλι να γράψει. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και σε ποιους δίνουμε σημασία και την εμπιστοσύνη μας, έτσι, στο αστεροσκοπείο. Κύριε Χουλιάρα και Ρούλα, σίγουρα είναι σημαντικό να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού. Όπως έχουμε πει και πολλές φορές μαζί, κύριε Χουλιάρα, είναι ότι η κάθε οικογένεια πρέπει να έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, τα μέτρα πρόληψης και ασφαλείας σε περίπτωση Αυτό που είπατε, κυρία Κύλια, είναι το πιο σημαντικό. Η οικογένεια να έχει καταρτήσει με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δηλαδή σε ποιο σημείο θα συναντηθούν τα διάφορα μέλη, τα παιδιά, ο πατέρας, η μητέρα, σε περίπτωση σεισμού. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι σε διάσπαρτα σημεία της Αθήνας ή της περιοχής. Το ρεύμα σίγουρα πέφτει σε μεγάλους σεισμούς, τα κινητά δεν δουλεύουν και γι' αυτό το λόγο επικρατεί ένας πανικός που... Αν ο καθένας από εμάς σε μια οικογένεια ξέραμε πού θα συναντήσουμε τη μητέρα, τον πατέρα, τα παιδιά, ξέρετε. Και αυτό είναι θέμα, ξέρετε, να το κάνουμε μια Κυριακή, εκεί που τρώμε, να κάνουμε ένα σχέδιο, να πούμε σε έναν ανοιχτό χώρο βέβαια, σε κάποια ανοιχτή πλατεία, μακριά από κτίρια, μακριά από καλώδια, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα σας δίνω, το πεδίο του Άρεως, δηλαδή, καταλάβατε, αν πούμε στο τάδε σημείο στο πεδίο του Άρεως, και αυτό μας δίνει και μια σιγουριά γενικά, ότι δεν έχουμε αυτή την ανασφάλεια και υπάρχει, Ρούλα, και ένα βίντεο. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο η Αλεξία Κοσμά, με την βοήθεια βέβαια μικρής ταινίας που έχει ετοιμάσει και η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση πριν γίνει ο σεισμός, όταν γίνει ο σεισμός κατά τη διάρκεια του και τι θα κάνουμε και στη συνέχεια. Να το δούμε αν είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το δούμε.
Μαρία. Τι ήταν αυτό, σεισμός. Σεισμός! Σεισμός, παιδιά! Ψυχραιμία και πρόληψη είναι οι δύο λέξεις κλειδιά για να αντιμετωπίσει κάποιος έναν σεισμό. Πόσο ψύχρεμος μπορεί να μείνει κάποιος όμως όταν η γη κάτω από τα πόδια του τρέμει. Σεισμός! Αμάνη, παραδιά μου! Γρήγορα, γρήγορα, έξω! Έξω, γρήγορα! Παραδιά μου! Γρήγορα, όλοι έξω! Το μυστικό είναι να μην πανικοβληθείτε. Ελέγξτε τον εαυτό σας και εφαρμόστε με ψυχραιμία τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσετε τον πανικό να σας κυριεύσει. Εντάξει, παιδιά, σταμάτησε. Γρήγορα έξω! Στο ασανσέρ! Όχι στο ασανσέρ! Έλα, έλα. Ούτε ένα μπλουζάκι, ένα ρούχο, δεν πήραμε ένα δεύτερο ρούχο. Έλα, έλα, ξεκίνα, πάμε να φύγουμε. Αυτή τη στιγμή προέχει να μετακινηθείτε σε κάποιο ανοιχτό χώρο όπως μια πλατεία, μακριά από γειτονικά κτίρια, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια. Μη στέκεστε κάτω από μπαλκόνια ή στις εισόδους των κτιρίων. Αν ο σεισμός σας βρει στο τιμόνι, καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο. Παραμείνετε μέσα. Αποφύγετε τις γέφυρες και τις υπέργειες διαβάσεις. Τι να φύγουμε, καλέ, εδώ θα κάτσουμε. Εδώ θα κάτσουμε. Φελάδικες, παιδάκι, με εδώ μέσα θα μείνουμε. Και αν ξανακάνει σεισμό. Και άμα ξαναγίνει, θα είμαστε εδώ μέσα. Ανοιχτά είναι. Δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε καλώδια, τίποτα. Α, πω, δεν έχει πια άδικο. Έμα τι. Τελικά εδώ είναι η καλύτερη θέση, ε. Βέβαια. Όταν τα πρώτα κρίσιμα λεπτά έχουν περάσει, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρχών και μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο γιατί παρεμποδίζετε το έργο των σωστικών συνεργείων. Μην επηρεάζεστε από ανυπόστατες φημολογίες και να είστε προετοιμασμένοι ότι θα ακολουθήσουν με τα σεισμοί. Βάλε λίγο ραδιόφωνο να δούμε τι έγινε. Να σου πω κάτι. 5,5 ρίκτερ πρέπει να ήταν ο σεισμός. 5,5 είναι. Μην ακούς κανένα εφτάρι και τρελαθείς. Άντε καλά εφτάρι. Συζητήστε με τα παιδιά σας από πριν τι θα κάνετε σε περίπτωση σεισμού. Διδάξτε τα πώς να καλούν σε βοήθεια. Σημαντικό είναι να ορίσετε ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης μετά το σεισμό. Γιωργάκη, πες μου τα τηλέφωνα. Πυροσβεστική 199. Τηλέφωνα αστυνομίας 100. Νοσοκομιακά 166. Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Μπράβο, Γιωργάκη. Έλενα, για πες μου εσύ τι πρέπει να κάνουμε άμα γίνει σεισμός. Είμαστε ψύχρεμοι και βρίσκουμε ένα γερό τραπέζι για να κρυφτούμε από κάτω μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Η χώρα μας καταλαμβάνει την 6η θέση στον κατάλογο των πιο σεισμογενών χωρών του κόσμου. Η Ελλάδα, αν και κατέχει μόλις το 0,02% της επιφάνειας της γης, απελευθερώνει το 2% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας κάθε χρόνο και πλέον του 50% της ευρωπαϊκής. Έτσι, αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να ενημερωνόμαστε συχνά. Γιατί η γνώση των μέτρων προστασίας είναι η μόνη μας ασπίδα όταν ο χορός των Ρίχτερ ξεκινάει. Εσύ όλα αυτά που έλεγες πριν στα παιδιά, πού τα ήξερες, πού τα έμαθα. Ενημερώθηκα και τα έμαθα. Και όταν ενημερώνεται κανείς, μαθαίνει. Είναι χρήσιμα αυτά τα βιντεάκια και πρέπει να σας πω ότι εγώ με τα παιδιά μου, ας πούμε, στο σπίτι, έχουμε κάνει ένα τέτοιο σχέδιο. Δηλαδή, έχουμε πάει από δωμάτιο σε δωμάτιο και έχουμε πει ότι σε περίπτωση σεισμού, πού πάμε, ας πούμε, στο κάθε δωμάτιο, ποιο είναι το πιο ασφαλές μέρος που μπορούμε να κάτσουμε. Πιστεύω να... είσαι από τις λίγες Ελληνίδες μητέρες που το έχουν κάνει αυτό. Εγώ δεν το έχω δεν κάνει. Δεν το έχεις κάνει. Βέβαια, να, τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολλές φορές στο σχολείο. Και μου μαθαίνουν κιόλας πράγματα, για να μην ειλικρινείς, που δεν τα ήξερα. Πάμε όμως τώρα να δούμε αυτό το θέμα το οποίο έχουμε έτσι προαναγγείλει μέσα από το teaser που δείξαμε. Έχει να κάνει με τον καταβλισμό των σεισμόπληκτων στην Οίκαια πλέον. Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι καταβλισμοί. Τώρα έχουν μαζευτεί οι περισσότεροι πλέον στην Οίκαια, όπου ζουν 14 χρόνια σε ένα κοντέινερ. Τους έχουν ξεχάσει. Είναι και αυτό που μου είπανε και εμένα όταν μίλησα μαζί τους. Τους έχει ξεχάσει η πολιτεία, τους έχει ξεχάσει ο Δήμος. Θα το δείτε και εσείς, ότι υπάρχει μια εικόνα εγκατάλειψης αυτών των ανθρώπων εκεί. Δεν ενδιαφέρεται κανείς το πώς ζουν, κάτω από ποιες συνθήκες ζουν, αν έχει κρύο το χειμώνα, αν έχει τρομερή ζέστη το καλοκαίρι. Και πήγα εκεί και μίλησα με τρεις οικογένειες που ζουν εκεί τα τελευταία 14 χρόνια, με όλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Και θα ξεκινήσουμε με το βίντεο της συνέντευξης της κυρίας Χαράς, μιας πολύτεκνης μητέρας με 9 παιδιά. Και αυτή η μάνα εμένα με συγκλώνησε, διότι έχει βγάλει 9 καταπληκτικά παιδιά. Το ένα παιδί εκ των οποίων είναι Ολυμπιονίκη στο πόλο και όλα τα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό, είναι καλοί μαθητές στο σχολείο και δείχνει την δύναμη ψυχής
μιας οικογένειας που μέσα από αυτές τις συνθήκες μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Πάμε να το δούμε. Κυρία Χαρά, είμαστε εδώ στο σπίτι σας. Το σπίτι σας για τα περασμένα 14 χρόνια. Από το σεισμό του 99. Εδώ όταν μπήκα στο καταβλισμό είχα 8 παιδιά. Το 2001 έκανα και το ένατό μου το παιδί. Η Μαρία. Η Μαρία. Εδώ αυτή τη στιγμή ζω με τα 6 μου παιδιά και δύο εμείς 8. Έχω 2 λιώμενα, τα οποία μου τα παρήχαν από την πρώτη μέρα που μπήκα, λόγω των παιδιών. Mm-hmm. Δεν το λέω λιώμενα, το λέω σπίτι, γιατί εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά, εδώ πάνε σχολείο, εδώ σπουδάζω τα παιδιά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα σιδερένιο κουτί. Καλύτερα με σκούραζε λάτινα να πέφτει μπρος τα πόδια μου το φως. Θέλω να μου πείτε πώς μπορείτε και διατηρείτε αυτό το λιώμενο, αυτό το κοντέινερ που έχει κενά από τη στέγη μέχρι τον τοίχο το σιδερένιο, που έχει τρύπες. Πώς μπορείτε να το διατηρείτε έτσι καθαρό σε αυτή την κατάσταση που το βλέπουμε τώρα? Πρέπει να είναι καθαρό το σπίτι για την υγιεινή τη δική μας, σπιτιού μου, των παιδιών μου, και είναι στον άνθρωπο. Το χειμώνα έχει πάρα πολύ κρύο και το καλοκαίρι έχει αφόρητη ζέστη. Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας? 23 τετραγωνικά το ένα, λιώμενα, και 23 το άλλο. 46 τετραγωνικά. Ναι. Όταν ακούτε τη λέξη σεισμό, τι σας έρχεται στο μυαλό? Να μην γίνει άλλος τέτοιος σεισμός, να καταστραφεί κόσμος και να μην βρεθεί άλλος άνθρωπος σε λιώμενα όπως εγώ. Κανένας. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για σας όλα αυτά τα χρόνια εδώ? Η αδιαφορία του Δήμου. Όταν πρωτομπήκαμε, ο κύριος Δήμαρχος που ήταν στο Δημαρχείο ήταν πάρα πολύ σωστός. Εδώ, στην Νίκαια. Στην Νίκαια. Μετά έγιναν οι εκλογές, βγήκε κάποιος άλλος κύριος Δήμαρχος, ο οποίος δεν έδινε σημασία καμία. Καμία. Και έρχεται τώρα, έγινε Καλλικράτη, ο Δήμος με τον Καλλικράτη και πάμε με το Δήμο του Ρέντι. Mm-hmm. Και αυτός δεν τον ξέρουμε πώς είναι. Εσείς 8 άτομα με πόσα χρήματα ζείτε το μήνα? Εγώ με 900 ευρώ που παίρνω από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και πληρώνω το ΤΕΒΕ. Πόσα μένουν δηλαδή? Τίποτα. Εγώ μόνο δουλεύω. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά, ειδικά και σε μικρή ηλικία, ότι θα είχαν διάφορες απορίες και θα σας ρωτάγανε, «Μαμά, γιατί μένουμε εδώ, γιατί δεν μένουμε σε κανονικό σπίτι?» Ήταν μικρά τα παιδιά, έζησαν το σεισμό. Η Ευαγγελία μου, η οποία πάει η σχολή εμποροπλοιάρχων δεύτερο ετής, πέρασε δεύτερη. Κάποια στιγμή μου λέει, «Μαμά, εγώ θα ταξιδέψω και θα φύγουμε από εδώ». Δεν αντέχουν άλλα τα παιδιά. Ντρέπονται. Δεν λένε ότι μένουν εδώ. Οι δικοί μου άνθρωποι ζουν μακριά. Τους έδωσαν να εμπεδώσουν κάποια πράγματα, τα οποία τα πήρανε από τον Ανδριανό μου. Όταν πήγαινε έκτη δημοτικού, ήθελε να κάνουμε τα γενέθλιά του. Έκλαιγε και μου λέει, «Μαμά, εγώ δεν θέλω να τα κάνω εδώ. Αγάπη μου», λέω, «δεν έχω κάπου αλλού, λέω, να σε πάω». Και πάω στη διευθύντρια. Και της λέω, «Κυρία Ντίνα, με αυτό και αυτό και αυτό και αυτό». Μου λέει, «Μη στενοχωριέσαι», μου λέει η Χαρά, «θα έρθω κι εγώ». Και ήρθε όλη η τάξη, ήρθε μέχρι η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου. Κλαίγανε πολλές φορές τα παιδιά. Πάρα πολλές και συνεχίζει. Όταν πρωτοπήγαν τα παιδιά εδώ στο σχολείο, το 2000, ήταν παιδιά δευτέρου κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι.
Όταν το βράδυ πριν κοιμηθείτε, προσεύχεστε. Ναι. Τι προσεύχεστε? Να έχει καλά την οικογένειά μου, Θεός. Τίποτα άλλο. Εγώ ας μείνω στον δρόμο. Τα παιδιά μου να πάνε κάπου καλύτερα. Από πότε έχετε να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας? Γύρω στα 20 χρόνια. Είναι όνειρο ένα κανονικό σπίτι? Ναι, ναι. Μου λέει ο Ανδριανός, μαμά μου λέει μη στενοχωριέσαι, τώρα μου λέει που θα πάω εγώ, μου λέει στην μπάλα, θα σου πάρω σπίτι και θα σε έχω, μου λέει με κουνηθεί καρέκλα. Του λέω αγόρι μου, εσύ να κοιτάξεις το μέλλον σου και θα μου πάρεις. Κουνιστή καρέκλα, μου λέει, θα σου πάρω και σέναν και την μπαμπά. Μακάρι να γίνει αυτό που ονειρεύεται. Σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε εδώ στο σπίτι σας. Ευχαριστώ και εγώ που σας είδα. Αυτό που θέλω έτσι να σας μεταφέρω μέσα από την καρδιά μου είναι ότι χαρά στο όνομα, χαρά και στο χαμόγελο και στη ζωή, και ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μένετε σε 46 τετραγωνικά 8 άτομα, αλλά η καρδιά σας χωράει άλλα 20. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο σπίτι μου. Άνεμο δαρμένη βρέχει, άνθρωποι μοναχοί. Αυτή ήταν η κυρία Χαρά, ξέρω ότι μας βλέπει τώρα και σημασία δεν έχει να πούμε εμείς κάτι, αλλά να δώσουμε το λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνονται την απόλυτη εγκατάλειψη της πολιτείας. Θέλω να πάμε να δούμε το δεύτερο κομμάτι, που μίλησα με την Γεωργία και τον κύριο Γιώργο. Η Γεωργία είναι μάνα δύο ανήλικων παιδιών που ζει εκεί στον καταβλισμό μαζί με τους γονείς της, και ο κύριος Γιώργος ζει εκεί μόνος του, παρέα με τα λουλουδάκια του και τα φυτά του που τα φροντίζει σαν παιδιά του. Πάμε να δούμε και αυτό το απόσπασμα. Φτιάχνουν απόψε με γουρέλια και σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ? 13. 13. Οπότε ήρθες εδώ έφηβη εσύ. 15 χρονών ήμουνα όταν ήρθα εδώ. Με τους γονείς. Ναι. Πώς είναι να μεγαλώνεις εδώ τα παιδιά σου? Πολύ δύσκολα. Τα παιδιά παίζουν έξω στην αυλή, θα παίξουν λιγάκι έξω στο δρόμο. Εδώ πέρα θα συμμαζέψω εγώ λιγάκι το σπίτι. Μέχρι τα βάζω το βράδυ, τους κάνω ένα μπάνιο. Περιμένουν να ζεστάνε το νερό, όχι αυτά. Θα ξαπλώσουν το βράδυ, θα πέσουν για ύπνο. Δεν έχουμε πολυτέλειες, δηλαδή δεν έχουμε χρόνο και όπως τα θέλουμε για να ζήσουν εδώ πέρα τα παιδιά. Παιδικό δωμάτιο δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει, όχι. Πού κοιμούνται τα παιδιά μαζί σου? Μαζί μου στο κρεβάτι το μονό. Μαζί μου στο και κρεβάτι. Και οι τρεις μαζί μέσα σε ένα κρεβάτι. Αγκαλίτσα όμως. Αγκαλίτσα, ναι, όπως να είναι, το παίρνω μαζί μου. Εσάς σας ήρθε και ένα χαρτί το οποίο το έχεις εδώ. Ναι. Το οποίο χαρτί λέει ότι θέλει να μας σας βγάλουν από εδώ. Ότι μας πετάνε έξω. Πότε λήγει η προθεσμία του χαρτί? Έγραφε μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010. Mm-hmm. Έπρεπε να είχαμε φύγει. Οπότε είναι λήξη πρόθεσμη εξουσίας και αυτή τη στιγμή είστε στον αέρα. Στον αέρα, ναι. Δεν ενδιαφέρεται κανένας εδώ μέσα, ούτε υπεχοδέ, ούτε δημαρχία. Είμαστε στο όλος του Θεού. Εσύ όταν ήρθες εδώ που ήσουν στην εφηβεία, που είχες τις παρέες σου, μένατε σε ένα σπίτι κανονικό, το πατρικό σου, πώς ήταν όταν ήρθες εδώ? Ήταν πιο καθαρά, πιο ομαδικά, πιο καινούρια, ναι, πιο ομαδικά. Πλέον μετά από 13 χρόνια οι βρύσες έχουν σπάσει. Οι ντουζιέρες στάζουνε, τα καζανάκια χαλάνε, δεν τρέχουνε. Έχουμε ρίξει εδώ μέσα 13 χρόνια πολλά χρήματα για να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα που τα χρησιμοποιούμε σχεδόν κάθε μέρα, τις ανάγκες μας. Ειδικά ο πατέρας μου έχει χαλάσει πολλά λεφτά εδώ μέσα από τη σύνταξή του και είναι συνταξιούχος. Παίρνει πολύ μικρή σύνταξη και δεν τα βγάζει, με 4 εγγόνια, 2 παιδιά συν τη σύζυγό του, τα περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Φτιάχνω απόψε με πουρέλια και σανίδια,
έναν συνοικισμό αυτόνομο. Εσύ εδώ καλείς φιλενάδες, δηλαδή όλα αυτά που κάνουν οι γυναίκες στην ηλικία σου? Όχι, δεν έχω και δεν είχα ποτέ φιλενάδες. Ποτέ. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο ότι μένεις εδώ? Μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτό, γιατί η αδερφή μου όταν δούλευε εδώ πέρα σε ένα μαγαζί και ήθελε να καλέσει κάποιον, να ντρεπότανε για τον χώρο που μένει. Δεν ξέρουν όμως ότι περάσαμε από το σεισμό δύσκολα και μας φέρανε εδώ μέσα. Και όχι μας φέρανε, μας πετάξανε για την ακρίβεια εδώ μέσα. Λες και ήμασταν σκυλιά. Χρυσός κι ασήμι, αγρίμι μες στη νύχτα, ουρλιάζεις δυνατά. Τι ονειρεύεσαι έτσι για σένα, για το μέλλον, για τα παιδιά σου? Ένα καλύτερο αύριο και για μένα και ειδικά για τα παιδιά. Ένα καλύτερο αύριο, να μην είμαστε σε αυτή την... σε αυτό το, γιατί νιώθουμε σαν πνιγμένοι εδώ μέσα. Το να φύγεις εντελώς, το έχεις σκεφτεί? Το έχω σκεφτεί, αλλά κι αν δεν έχεις πού να πας. Ποια να μην αιτία που αντί να λες αστεία ξεσπάς παντού μοργή. Κύριε Γιώργο, αυτό είναι το σπίτι σας. Αυτό είναι το λιόμενο που βλέπετε. Το νούμερο 23. Το νούμερο 23. Έχουν αριθμούς τα κοντέινερ. Ναι, τα αυτά container. Ήταν από τη Νέα Ιωνία που είχαμε τα νούμερα. Είναι το ίδιο κοντέινερ. Το ίδιο ακριβώς μεταφέρθηκε και το οποίο μου έχουν κάνει και ζημιά. Μπάζει νερά όταν βρέχει μέσα. Δείξε μου τον τρόπο κι αν θέλει κι άλλο κόπο εγώ θα προσπαθώ. Εσείς ζούσατε πριν το σεισμό στη Νέα Ιωνία σε δικό σας σπίτι. Ναι, κακό. Το οποίο καταστράφηκε. Καταστράφηκε όλος και όλος. Αυτή τη στιγμή ζείτε εδώ χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Τα υποσχεθήκαν όταν φύγαμε από πάνω. Μας είπαν θα σας μεταφέρουμε άλλους στη νίκαια, άλλους στη μεταμόρφωση. Και όσοι θέλαν να μην ήρθανε, θα σας βάλουμε ρεύμα, βάλουμε νερό. Και δεν σας βάλανε. Και αποχέτευση μας κορόιδεψε. Και το είπε ΧΟΔΕ και ο Δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, ο τωρινός Δήμαρχος, και ο Παναγόπουλος, ο οποίος μετέφερε τα λιόμενα που συνεργάζεται με το είπε ΧΟΔΕ. Θέλω να ζήσω. Πώς ζείτε εδώ χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, πώς κάνετε μπάνιο, πώς πλένεστε, πώς... Κοιτάξτε, αναγκαστικά, επειδή γνώριζα και το σπίτι της κυρίας Χαράς, τη γνώριζα και από παλιά την κυρία Χαρά, και έχουμε ανοίξει μια επικοινωνία εκεί. Και πηγαίνουμε και στη Χαρά, κάνουμε μπάνιο, πίνουμε τον καφέ και όλα τα σχετικά. Με πόσα χρήματα ζείτε? Με μηδέν. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι άνεργος. Στην ηλικία που είμαι δεν πρόκειται να μου πάρουν για δουλειά. Οπότε, με μηδέν. Σε τι ελπίζετε? Στο αύριο, σε τίποτα. Εγώ θα προσπαθώ. Ό,τι και να πούμε εμείς, είναι πολύ λίγο. Όταν ακούς τον κύριο Γιώργο να σου λέει στο αύριο, τι να ελπίζω, σε τίποτε. Όταν η κυρία Γεωργία, αυτή η νέα κοπέλα είναι χωρίς δουλειά, ντρέπεται να πει που μένει, μεγαλώνει μόνη της για παιδιά. Όταν νωρίτερα είδαμε την άλλη τη μάνα να μεγαλώνει 9 παιδιά και να μην έχει καν να κάνει αυτό το αυτονόητο που λέμε εμείς, να σβήσει το κεράκι, την τούρτα το παιδί. Το ξέρουμε κι μόλις μας τι σημαίνει αυτό το πράγμα για ένα παιδί. Όταν όμως έχεις παιδιά που βγαίνουν διαμάντια μέσα από τέτοιες οικογένειες, μια κόρη που φέρνει χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έναν γιο που είναι στην ομάδα την Εθνική Ποδοσφαίρου, όταν έχεις η άλλη κόρη μπαίνει δεύτερη στο πανεπιστήμιο. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Και τι να πεις και στα παιδιά. Και τι να πεις στην πολιτεία. Και τι να πεις στα παιδιά, ναι. Είναι το γιατί αυτό που μένει ανοιχτό και δεν μπορείς να εξηγείς. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω κάτι. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Νίκαιας, τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη, και τον ρωτήσαμε για την κατάσταση. Μας είπε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, δεν ανήκουν στον Δήμο. Το οικόπεδο που στεγάζεται ο οικισμός ανήκει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και από εκεί και πέρα το ρόλο του έχει το ΙΠΚΑ. Το ΙΠΚΑ τους πήγε εκεί, αυτοί έχουν και έναν διαφορετικό ρόλο. Να βρουν βίκη μου ποιος είναι ο αρμόδιος, ποιος φταίει, ποιος είναι. Οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να ζουν χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, σε άσχημες συνθήκες υγιεινής. Εγώ, παιδιά μου, δεν το δέχομαι αυτό. Έτσι, δεν μπορεί ένας δήμαρχος να κλείνει τα μάτια για κάτι που συμβαίνει στο Δήμο του, για μια εικόνα ντροπής που έχουν αφήσει τους ανθρώπους εκεί χωρίς αποχέτευση, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Και σε αυτή την κατάσταση, μια πολύτεκνη οικογένεια, εγώ δεν το δέχομαι και δεν με ενδιαφέρει
καθόλου ποιος είναι αρμόδιος και ποιος δεν είναι. Πρέπει κάτι να γίνει και δεν είναι τώρα αυτό, είναι 14 χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλοι μας καταλάβαμε ότι η πολιτεία κλείνει πλήρως τα μάτια της και πολλές φορές δεν θέλει να βλέπει αυτά που είναι η δουλειά της να δει. Και ίσως έτσι σε μια επόμενη εκπομπή εγώ θα ήθελα να το συνεχίσουμε το θέμα αυτό, να ακούσουμε και αυτούς που υποτίθεται είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι, γιατί προσπαθήσαμε. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι ζουν οικογένειες έτσι δίπλα μας. Πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας για σήμερα. Το ταμπού που έγινε μανία. Επίδειξη ή τρόπο ζωής. Η τέχνη του τατουάζ και οι ρίζες του. Αθώο ή ένοχο, αύριο στο μαγκαζίνο Life. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Τι σας έχω τώρα, ήρθε η ώρα του γλυκού. Εβίτα Φλόρου κοντά μου, ζαχαροπλάστης, καλώς ήρθες. Και εσύ καλώς είσαι η δημιουργός από αυτές τις φοβερές τρισδιάστατες τούρτες που είδαμε στην αρχή. Και έχω εντυπωσιαστεί γιατί είναι φοβερά τα σχέδια. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτό το καρουσέλ εδώ. Τι να πω, εδώ αν ας πούμε, ξέρω εγώ, ο καλός σας είναι γιατρός και θέλετε να του κάνετε μία τούρτα για τα γενεθλιά του, να, αυτή θα πάρετε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την παρέλαση. Και ασφαλώς και την πολύ ωραία τούρτα που έφτιαξες εδώ για την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθε η Τζοάννα στο εργαστήριό σου και... Της έδειξες πώς φτιάχνονται όλες αυτές οι τούρτες. Τζόλα, έλα κοντά μας κι εσύ που πήγες από κοντά και έμαθες, καλημέρα. Φαντάζομαι, πώς φτιάχνονται οι τούρτες αυτές. Μπορείς να φτιάξεις τώρα κι εσύ. Είναι λίγο δύσκολο. Θα πάρω εδώ την Εβίτα να μου κάνει μαθήματα ιδιαίτερα, νομίζω. Ωραία, πάμε να πάρουμε μία γεύση, τουλάχιστον οπτική, γιατί τη γεύση την κάνουμε και θα την πάρουμε μετά. Με οδηγό τη φαντασία, τα χρώματα και τη ζάχαρη, η Εβίτα, μια νέα ζαχαροπλάστης, δημιουργεί έργα τέχνης φτιαγμένα από πάστα ζάχαρης. Η αγάπη της για τη σοκολάτα είναι αυτή που την οδήγησε να μάθει την τέχνη της ζαχαροπλαστικής. Για να διαφοροποιηθεί από τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία λόγω κρίσης, ενσωματώνει την τέχνη των τριών διαστάσεων στις τούρτες της. Τελειώσαμε το πρώτο επίπεδο της τούρτας και τώρα πάμε στο δεύτερο, ένα μικρότερο κομμάτι που θα μπει από πάνω. Θα ανοίξουμε πάλι τη ζαχαρόπαστα και θα το τοποθετήσουμε και αυτό ακριβώς επάνω. Αφού τοποθετήσαμε τη ζαχαρόπαστα, τώρα προχωράμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η διακόσμηση της τούρτας. Θα βάλουμε τους πύργους για να αρχίσει να φτιάχνετε το κάστρο σιγά σιγά. Πρόκληση, όπως λέει η ίδια, είναι η κατασκευή σχεδίων σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Το πιο περίεργο... ήταν μια κυρία που ήρθε και μου ζήτησε το σκύλο της. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο γιατί τον ήθελα ακριβώς ίδιο, μου έδειξε τη φωτογραφία και μου είπε ότι αυτό θέλω. Και άλλο ένα περίεργο που μου έχουν ζητήσει ήταν με έναν δικηγόρο που θέλω να το φτιάξω. Τον οποίο τον έφτιαξα και επειδή τον έκανα με μουστάκι, μου ζήτησε να είναι πιο νέος. Θέλω να παραγγείλω μια τρισδιάστατη τούρτα, λόγω του ότι μου είχαν κάνει έκπληξη κάποιοι πολύ καλοί μου φίλοι στα γενέθλιά μου.
ήταν σε σχήμα βερνικιού. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, δεν είχα δει κάτι παρόμοιο. Οπότε ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω ένα δώρο αντίστοιχα στην καλύτερη μου φίλη. Σκέφτομαι κάτι σε παλατάκι. Θέλω να παραγγείλω μια τρισδιάστατη τούρτα για την αδερφή μου. Βασικά, επειδή ασχολείται με την υπασία, ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να μου φτιάξει κάτι πολύ ιδιαίτερο, το άλογο της. Γιατί μια τρισδιάστατη τούρτα και όχι μια απλή? Είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Και πόσο μάλλον όταν θες να την κάνεις δώρο σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, το επιλέγεις από το να πας κάτι μια τούρτα πολύ απλή. Οι ειδικές περιστάσεις χρειάζονται και το κατάλληλο δώρο. Τι πιο όμορφο λοιπόν από μια πρωτότυπη τρισδιάστατη τούρτα που θα ενθουσιάσει τους μικρούς σας πρίγκιπες και πριγκίπισες, αλλά και κάθε ξεχωριστό άνθρωπο στη ζωή σας. Wow. Να πούμε λίγο πόσο κοστίζουν αυτές οι τούρτες, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές και θέλουμε να μάθουμε και πόσο θα μας κοστίσουν, αν θέλουμε είτε να παραγγείλουμε εμείς μία ή αν θέλουμε να κάνουμε μία τούρτα δώρο. Mm-hmm. Είναι στα 16 ευρώ το κιλό, mm-hmm. συν τη ζαχαρόπαστα που θα μπει από πάνω. Mm-hmm. Εξαρτάται δηλαδή και από το σχέδιο που νομίζω θα έχει. Νομίζω ότι μου φαίνεται πολύ λογική τιμή. Προσπαθώ να είναι κοντά και στις κανονικές και τούρτες. Εγώ εδώ αδυναμία. Ποιος και ποια δεν έχει αδυναμία στη σοκολάτα, αυτή μου είπες είναι μία σοκολάτα που έχει και σαν μπισκότο μέσα. Τι, ναι, σαν βάση και στο ενδιάμεσο έχει το φύλλο από τα πουρά και τα καπρίς, ας πούμε, μαζί με πραλίνα. Ωραία. Και αυτήν τώρα θα την διακοσμήσεις και έχεις φέρει αυτή την είναι ζαχαρόπαστα. Ζαχαρόπαστα. Στην οποία θα βάλω πάνω γουρνάκια για να δούμε πώς μια απλή τούρτα μπορεί να γίνει. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Πολύ ωραία. Και ήμουν να σου πω ότι η Εβίτα την είχε καλέσει ένας Γάλλος ζαχαροπλάστης στις Κάρνες, επειδή ναι. είχε δει φωτογραφίες με τις δημιουργίες του, με τις δημιουργίες της, ναι. Και είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ ώστε την κάλεσε για να του δείξει την τεχνική της. Και εσύ του την έδειξες την τεχνική. κάποια πράγματα τα είδαμε, ναι, του έδειξα ναι. κάποια πράγματα, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, φτιάχνουμε το, έτσι, το, γουρουνάκι. Το γουρουνάκι. Καλά, είναι φοβερό χρωματάκι αυτό, έτσι. Είναι το ροζ μπεμπέ ναι. γουρουνάκι. Είναι έτσι για να διακοσμηθεί μια τούρτα. Και νομίζω απλή. Ότι την έχεις ονομάσει αυτή την τούρτα, ότι δηλαδή είναι τα γουρουνάκια που κάνουν λασπόλουτρο. Λασπόλουτρο, ναι. Μέσα στη σοκολάτα. Mm-hmm. Καλά, είναι φοβερή ιδέα εντωμεταξύ. Ας πούμε, όπως ακούσαμε την κοπέλα στο βίντεο που έλεγε ότι η φίλη μου ασχολείται με την υπασία και θέλω, ας πούμε, να της κάνω μια θεματική τούρτα, δηλαδή όχι μια απλή τούρτα, αλλά μια τούρτα που να έχει να κάνει με το χόμπι, με το επάγγελμά σου, οτιδήποτε. Mm-hmm, ναι, πάει, mm-hmm. ο καθένας διαλέγει ακριβώς βάση του αν έχει Αχ, κάποιο κοιτάξτε, χόμπι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο, ελπίζω να μην το χαλάσω. Μπορείς να δείξεις αυτό το γουρνάκι. Πού? Εδώ. Κοιτάξτε. Φοβερό. Να φτιάξουμε άλλο ένα. Φαντασία θέλει τελικά, παιδιά, και τέχνη, εντάξει, αλλά... Το γουρουνάκι τρώγεται και έχει γεύση πορτοκαλιού και μάλιστα όταν είχα πάει στο εργαστήρι της Εβίτας είχα φάει ένα κιλό ζαχαρόπιστα, τουλάχιστον. Την τούρτα από την εκπομπή θα μας επιτρέψει να τη δοκιμάσουμε μετά. Βεβαίως. Αν και είναι τόσο ωραία που δεν θες να την αλλάξεις. Κοιτάξτε λίγο, έχει βάλει φωτογραφία πάνω. Συγγνώμη, Τζοάννα. Κοίτα εδώ, έχει βάλει φωτογραφία. Τάκτον. Τη δικιά μου. Και είναι σαν να βλέπεις κανονικό βιβλίο. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα να το βλέπετε εσείς. Βλέπεις κάθε σελίδα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πούμε όμως τώρα για τους τηλεθεατές μας ότι έχουμε και μία προσφορά για τους πρώτους 10 που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα. Θα έχουν μία έκπτωση ύψους 20%, σωστά, Εβίτα? Mm-hmm, σωστά. Λοιπόν, οι πρώτοι 10 που θα πάρετε τηλέφωνο θα έχετε μία έκπτωση 20% για μία τέτοια τούρτα, είτε να την κάνετε δώρο, είτε για κάποιο δικό σας πάρτι. Λοιπόν. Μπαίνει το γουρουνάκι στην τούρτα. Να του βάλουμε και τα αυτιά. Τα αυτάκια. Ωραία. Mm-hmm. Κοιτάξτε χοντρικά, και το καρουσέλ αυτό. Πόσο κοστίζει χοντρικά? Ανάλογα με τα κιλό. 16 ευρώ ναι. το κιλό, αλλά ας πούμε για 10-20 άτομα. Για 20 άτομα βγαίνει γύρω, αναλόγως και το σχέδιο βέβαια πάντα, γύρω στα 55 ευρώ.
Ωραία. Εβίτα, λοιπόν, για δείτε τώρα εδώ το γουρουνάκι που κάνει λασπόλυτρο. Έχει βυθιστεί. Έχουν βυθιστεί τα ποδαράκια μέσα στη λάσπη και προεξέχουν χεράκια, ποδαράκια, κυλίτσα. Τέλεια. Εβίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσες μία γλυκιά γεύση έτσι σήμερα και για εσάς που ενδιαφέρεστε για τις τούρτες, πάρτε τηλέφωνο να πάρετε και την έκπτωση αυτή. Πείτε ότι είστε από το μαγαζίνο Life και όλα θα γίνουν. Τζοάννα, ευχαριστώ και εσένα που έκανες το ωραίο ρεπορτάζ. Έφαγες βέβαια και το γλυκάκι σου, εμείς μετά, ε. Λοιπόν, Αγγελικούλα, www.vastileto.gr. Τι μας έχεις φέρει? Σας έχω φέρει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και λέω να ξεκινήσω με το θέμα της ομορφιάς και της μόδας, γιατί αγγίζει και τα δύο θέματα και τις δύο αυτές κατηγορίες. Έχει να κάνει με τα ψηλά τακούνια που αγαπάμε να φοράμε όλες οι ηλικίες, ξεκινώντας από τα 18 θέλω να πιστεύω. Υπάρχουν εμείς στο www.vastileto.gr, σας δείχνουμε τους 10 τρόπους για να περπατάτε με άνεση, με αέρα, με χάρη και να μαγνητίζετε τα βλέμματα. Θα ξεκινήσω να αναφέρω μερικούς από αυτούς τους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να έχουμε το τέλειο περπάτημα. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο. Άμα είμαστε προτάρες και δεν έχουμε φορέσει ποτέ ψηλά τακούνια, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όταν θα πάμε να αγοράσουμε γόβες στιλέτο, να επιλέξουμε το ύψος του τακουνιού, το οποίο θα μπορούμε να το περπατήσουμε. Καλό θα ήταν στις πρώτες φορές να επιλέγουμε γόβες οι οποίες έχουν λίγο πιο χοντρό τακούνι. Πιο σταθερό. Και πιο σταθερό κατά συνέπεια και να κάνουμε πολλές πρόβες δοκιμές στο σπίτι πριν κάνουμε την πρώτη μας έξοδο με τα ψηλά τακούνια. Μόνο που πολλές φορές, είναι όπως σε διακόπτω, πολλές φορές δεν έχουμε την αυτογνώση, ξέρεις, να ξέρουμε ότι μπορούμε ή δεν μπορούμε. Νομίζουμε ότι μπορούμε και όταν βγαίνεις μετά στο πλακό σου, το δεν μπορείς. Και τελικά μας φοράνε τα τακούνια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κιμ. Ένας άλλος έτσι, τρόπος που θα μας βοηθήσει να έχουμε πολύ ωραίο περπάτημα και σταθερό. Όταν κατεβαίνουμε, ας πούμε, τις σκάλες, να έχουμε πάντα άγχος, για παράδειγμα. Πολύ. Πολύ άγχος. Είναι η στιγμή που θες να αγκαλιάσεις το κάγκελο. Ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, για να μην γίνουμε, ας πούμε, μην πέσουμε, να έχουμε κάποια πτώση, κάποια τούμπα. Καλό θα ήταν, λοιπόν, όταν θα κατεβαίνουμε, να πιαστούμε από το κάγκελο και κοίτα να κάνουμε αργά. Κοίτα πώς κοιτάει ο Στάτης, κοίτα πώς κοιτάει ο Κωνσταντίνος. Να κάνουμε αργά και σταθερά βήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αργά και σταθερά βήματα. Να μην βιαστούμε για να δείξουμε στους άλλους. Καλά, είπαμε. Θα περιμένεις να κατέβει. Όπως και να έχει τις γυναίκες, τις άντρες πρέπει να τις περιμένετε. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Που άμα το ανοίξουμε δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Εντάξει, λοιπόν, άμα γνωρίζουμε ότι έχουμε να πάμε σε ένα κάλεσμα που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, καλό ήταν εκείνη τη στιγμή να επιλέξουμε να φορέσουμε μία πλατφόρμα και όχι γόβα στιλέτο. Γιατί αυτό θα έχει αποτέλεσμα να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, να μπει για παράδειγμα το τακούνι μας μέσα στο γρασίδι. Επίσης, βγαίνουμε από το μαγαζί. Είναι τραγικό αυτό. Αυτό είναι τραγικό και μου έχει συμβεί και εμένα. Το σπαθί. Το χειρότερο. Εγώ έχω πάθει κάτι χειρότερο. Όχι μέσα στο γρασίδι. Σε ξύλινο πάτωμα το οποίο είχε τα χωρίσματα. Να μπει και το στιλέτο του παπουτσιού, ναι, και να χρειαστεί να βοήθεια για να. Δηλαδή αυτό πράγμα. Από τρίτο βέβαια. Από δεύτερο, από τρίτο άτομο. Ο ίδιος δεν μπορείς να το κάνεις γιατί κινδυνεύεις και να πέσεις. Πάμε στον κόσμο, βγάλετε με από εκεί πέρα. Είχα παρέα, ρε παιδί μου, συνοδευό. Δεν έβγαλε το παπουτσάκι μετά από μόνη σου κυρία να το σηκώσει. Δεν ήταν sick. Δεν το σκέφτηκες, νομίζω. Εγώ έχω δει γυναίκα που της έχει φύγει το τακούνι από το ένα παπούτσι και προσπαθεί τώρα να μην το καταλάβει κανείς, σε βαφτίσια, δεν θυμάμαι γάμος, και να προσπαθεί τώρα να ισορροπήσει, να είναι στη μύτη με το ένα πόδι, είχε φύγει το τακούνι από πίσω και να προσπαθεί, ας πούμε, να μην το καταλάβουν, αλλά εντάξει. Οπότε πρέπει να έχεις πάντα ίσως ένα ζευγάρι δεύτερα παπούτσια κάπου κοντά. Αυτό. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να νιώθουμε σίγουρες πάνω στα ψηλά τακούνά μας είναι να στηρίζουμε το πόδι μας στο τακούνι. Πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το τρίκ. Στηρίζουμε το βάρος μας στο τακούνι και μετά στα δάχτυλα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το έχω δοκιμάσει και όντως ισχύει. Γιατί να ξέρετε, εμείς το govastileto.gr τα κάνουμε πρώτα πάνω μας και μετά τα κάνουμε και έτσι δημοσίευση. Λοιπόν, σας έβαζα τώρα να το κάνει, αλλά. Αλλά δεν φοράει govastileto. Θα φορέσω όμως και προκαλέστε με. Θα κάνω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ωραία. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τα παιδιά και νομίζω σε αυτό θέλω από να μας τα επέμβει. Ακριβώς από την κατηγορία το παιδί μου. Α, το παιδί το μου. Παιδί μου. Και ως μαμά, Κιμ, θέλω να μου πεις άμα συμφωνείς. Τα 6 πράγματα λοιπόν που δεν θα σας πούν ποτέ τα παιδιά σας. Το πρώτο είναι ότι θέλουν να ντύνονται με την τελευταία λέξη της μόδας και όχι να επιλέγετε εσείς οι γονείς τα ρούχα που θα φορέσουν. Ναι. Επίσης, θέλουν να μείνουν και λίγο μόνα τους.
Για παράδειγμα, εσείς ως γονείς φοβάστε το αφήσετε το παιδί στο σπίτι. Και πολύ λογικό, κυρίως άμα είναι το παιδί μικρό. Mm-hmm. Δηλαδή, πηγαίνει στο δημοτικό, δεν ξέρω. Ναι. Okay. Τα παιδιά όμως, ωστόσο, θέλουν να έχουν και λίγο το δικό τους προσωπικό χρόνο. Ή δώστε τους εσείς την. Δεν βρίσκω τη λέξη αυτή τη στιγμή. Δώστε τους εσείς την. Πώς να το πω. Την όθηση, την γνώση. Το χρόνο. Κουίζλε! Για να σου πω τη λέξη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντω να σου πω κάτι, συγγνώμη. Δηλαδή, εμένα μου πει η κόρη μου 5,5 ετών, μαμά, φύγε λίγο από το σπίτι να μείνω μόνη μου. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν θα τη την κάνω τη χάρη. Αλλά μπορεί να δώσει το παιδί την ψευδέστηση. Βρήκα τη λέξη, την ψευδέστηση, ότι λείπει. Και δεν λείπει. Είσαι κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Είσαι κάπου αλλού, αλλά το παιδί νομίζει ότι λείπει. Νομίζω ότι λείπει εσύ το παιδί σου. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα ωραίο τρόπο αυτό. Γιατί θα δώσει τα παιδιά την επιστροφή. Τα παιδιά τη νέα γενιά θα έχει συναστραφεί. Έχω συναστραφεί τα παιδιά. Δεν έξυπνα, μανούλα μου, τι θα του λέω. Ότι είμαι στο Αμπουντάμπι, δεν καταλαβαίνω ότι είμαι κάτω στην κουζίνα και πέρα. Εντάξει. Ή α πούμε στην εφηβεία που έχουν την φίλη ή το φίλο του και θέλουν να δουν μια ταινία, Κωνσταντίνε. Και θέλουν να είναι λίγο μόνοι του και εσύ, α πούμε, φεύγει στο υπόγειο ή στη σοφίτα, δεν ξέρω εγώ πού, στην αποθήκη. Και του δίνει την αίσθηση ότι είναι μόνοι του. Ευχαριστώ, Αγγελική. Εγώ ευχαριστώ. Τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, πού θα πάμε σήμερα το βράδυ, ποια ταινία θα επιλέξουμε. Σήμερα θα επιλέξουμε ρομαντική κωμωδία. Που έχει να κάνει με τον χρόνο. About time, όσα φέρνει ο χρόνο. Έχουμε έναν 21χρονο, έναν νεαρούλη 20 ετών, τον Τιμ, ο οποίος μαθαίνει με τον πατέρα του ξαφνικά ότι οι άνες της οικογένειας μπορούν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Μόνο οι άντρες της οικογένειας. Μόνο οι άντρες. Ποιος το υπογράφει αυτή την ταινία, άντρας. Βλέπεις λίγο σε λίγο. Ένας πολύ σημαντικός, έχει κάνει και άλλες ταινίες αντίστοιχου στυλ. Ναι. Λοιπόν, και αυτός με αυτή τη δυνατότητα που έχει σκέφτεται τι θα κάνω, τι μπορώ να κάνω. Πρώτο βασικό στη λίστα μου, θέλω κοπέλα. Οπότε. Ψάχνει να βρει κοπέλα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι το τρέλερ μπορεί να μας δώσει πιο πολλές πληροφορίες. Και ο μπαμπάς ψάχνει. Ο μπαμπάς όχι, έχει σταματήσει να ψάξει. Πάμε να δούμε το τρέλερ. Dear son, this is going to sound strange, but there's this secret that the men in this family can travel in time. Wow. Tim, will you do my back? Oh, no. Okay, stop. How would I actually go into a dark place? Think of the moment you're going to, and you'll find yourself there. Tim, will you do my back? Oh, nice. It's my area. Any first thoughts? It would be really great if you could help get me a girlfriend. Wow. Massive. I'm Tim. I'm Mary. Mary's my mother's name. I remind you of your mother? I should have thought this through more. I'm Tim. Mary. I love your eyes. And I love the rest of your face, too. And I haven't even looked further down. I'm gonna go into the bedroom and put on my new pajamas. And then in a minute, you can come in and take them off. I'm sure it'll be better next time. My goodness. Well done. Some people make a real mess of it the first time. Amateurs. This is Mary. Good Lord, you're pretty. Oh, no, it's just... I've got a lot of mascara and lipstick on. Let's have a look. Oh, yes. Good. You have to be very careful when you use it. The butterfly effect thing, that's a real recipe for disaster. It's so good to see you. We've never met before. Oh no. Every day up till yesterday. Μια ταινία για να νιώσουμε όμορφα. Είναι από τις ταινίες που βγαίνεις από το σινεμά και αισθάνεσαι πολύ όμορφα. Ωραία, αυτό θέλουμε. Και όταν ακούμε και ωραία μουσική, αισθανόμαστε ακόμα πιο όμορφα και εσύ επιμιλείς σε ένα site που ασχολείται και με την μουσική του κινηματογράφου. Ακριβώς. Η μουσική είναι σημαντική στη ζωή μας, αλλά είναι πολύ πιο σημαντική στις ταινίες. Χωρίς τη μουσική δεν υπάρχουν ταινίες. Ποιο site είναι αυτό? Είναι το soundtrackbeat.gr, το μοναδικό ελληνικό site για τη μουσική στο σινεμά, με ποικίλια αρθρογραφία, κριτικές, μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, κληρώσεις. Και διαλέγετε έτσι τα πιο ωραία soundtracks, ας πούμε. Ναι, καταγράφω και αναλύω τα μυστικά της μουσικής και φυσικά να πάρει μια δύο αναγνώσεις τι είναι αυτό που θα ακούσει αν επιλέξει το συγκεκριμένο soundtrack. Τι σημαντική και η μουσική σε μια ταινία, έτσι, πώς σου αλλάζει τη διάθεση, πώς σε κάνει να... Πόσες ταινίες τις θυμόμαστε μόνο από τα τραγούδια τους. Ακριβώς, χαρακτηριστικές.
Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το ταμπού που έγινε μανία. Επίδειξη ή τρόπο ζωής. Η τέχνη του τατουάζ και οι ρίζες του. Αθώο ή ένοχο. Αύριο στο μαγκαζίνο Life. Τελειώσαμε για σήμερα. Ήταν ένα έτσι όμορφο πρωινό με όλες τις πτυχές της ζωής. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Studio 7 για τις όμορφες συνθέσεις που έχουμε εδώ, που κοσμούν το στούντιό μας, και το Αρτόπολης για τις νόστιμες λιχουδιές που στα διαλύματα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τιμήσει. Εσείς συνεχίζετε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα της εκπομπής, το 211-55-55-50, για να παίξουμε και αύριο το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Και όπως έχουμε πει, τηλεφωνείτε και κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας για το quiz, για την επικοινωνία μαζί μας, για το διαγωνισμό και ό,τι άλλο θέλετε. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ, στις 10 το πρωί ακριβώς. Σας περιμένω. Να είστε καλά. Το ταμπού που έγινε μανία. Επίδειξη ή τρόπο ζωής. Η τέχνη του τατουάζ και οι ρίζες του. Αθώο ή ένοχο. Αύριο στο μαγκαζίνο Life.